Γεια σας σε μία ακόμα εκπομπή στη σπηλιά του Πλάτωνα από την ελεύθερη ραδιοφωνία της Earth Open. Στον ήχο ο Μανώλης Σάλας, στη μουσική επιμέλεια ο Παναγιώτης Ζέκιος, οι δύο φίλοι που τους ευχαριστώ, οι δύο αφανείς ήρωες εδώ της Earth Open, εργάτες, ακίμητοι, παιδιά που δίνουν και την ψυχή τους για αυτό το μέσο για να παραμείνει ελεύθερο και να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα να περνάμε τις απόψεις που θέλουμε να περάσουμε. Earth Open που την ακούτε στους 106,7 στα FM, διαδικτυακά την ακούτε στο www.earthopen.com. Για μηνύματά σας 54045, πληκτρολογείτε 1, πι κεφαλαίο ελληνικό κενό και το μηνύμά σας. Και τηλέφωνο επικοινωνίας 210-600-2909-2910. Λοιπόν, σήμερα έχω την χαρά, τη μεγάλη χαρά, να έχω ένα συμπαρουσιαστή ο οποίος μου έχει έρθει από την Ηλία και δεν είναι ένα άλλος από τον εξαιρετικά καλό μου φίλο τον Ανδρέα τον Κλαδιανό. Γεια σου Ανδρέα. Γεια σου Περικλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Και έχουμε στο στούντιο έναν επίσης πάρα πολύ καλό φίλο, για τον οποίο δεν θα πω κάτι άλλο. Θα πω ότι όταν το ανέβασα στο Facebook ότι θα είναι μαζί μας σήμερα ο Ρούντιο Ρινάλντι από την ΚΟΕ και από το Δρόμο της Αριστεράς, το πρώτο σχόλιο που εισέπραξα ήταν ότι καλύτερο έχει μείνει από μια αριστερά που δεν ξέρει πού πατά και πού βρίσκεται. Ρούντι, δεν έχεις ανάγκη από κομπλιμέντα, αλλά εγώ το είδα και ήταν το πρώτο πράγμα που είδα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ, είδα καλά σας λόγια. Ίσως είναι λίγο υπερβολικά, αλλά θα τα δεχτώ. Λοιπόν, νομίζω ότι το κύριο θέμα με το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε είναι γενικά όλος αυτός ο αναβρασμός και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Συμφωνείς, Ρούντι? Ναι, νομίζω ότι είναι από τα πιο κεντρικά θέματα αυτή τη στιγμή. Οπότε ξεκινάς και από εκεί πέρα αναλόγως παρεμβαίνουμε και ο Ανδρέας και εγώ. Ναι, θα έλεγα ότι υπάρχει μια σωρία γεγονότων τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, που το βασικό χαρακτηριστικό είναι μια τεράστια αμφισβήτηση αυτής της επιβαλλόμενης πολιτικής, ας το πούμε με μια λέξη, της παγκοσμιοποίησης, η οποία έχει φέρει μια απίστευτη υποβάθμιση της ζωής ολόκληρων χωρών, λαών, εθνών και βεβαίως και με τα άλλα, να το πω έτσι, εργαλεία που έχει αυτή η πολιτική. Αυτό το ανακάτεμα που έχει γίνει με τις προσφυγικές ροές έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και ένας κόσμος αναρωτιέται τι είναι αυτό που οικοδομείται πλέον εδώ. Και νομίζω ότι τα πανωτά γεγονότα που είχαμε, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία τώρα, λίγο πριν Ισπανία και λίγο πριν Ελλάδα, όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε φτάσει στα όρια μιας κατάστασης και το καπάκι έχει τυναχτεί. Πιστεύω δηλαδή ότι είμαστε σε καταστάσεις, πώς να το πω, όπου πλέον ο κόσμος δεν μπορεί άλλο και οι πάνω δεν μπορούν να κυβερνήσουν με τον τρόπο που κυβερνούσαν μέχρι σήμερα. Δηλαδή η αστάθεια που υπάρχει μέσα στα επιτελεία και στις ελίτ και η κρίση που υπάρχει δείχνει ότι όλο αυτό το οικοδόμημα της ευρωκρατίας βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Δεν ξέρω, Ανδρέα, θες να προσθέσεις κάτι? Θέλω να προσθέσω και εγώ κάτι και παράλληλα να κάνω και ένα ερώτημα στον φίλο του Ρούντι. Βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα που στην Ελλάδα εκφράστηκαν. Είχαμε δύο κορυφαίες αντιστασιακές πράξεις. Η μία ήταν με το όχι, η άλλη ήταν με την υπόθεση της Μακεδονίας. Είδαμε το πραξικόπημα σε σχέση με το όχι από τη μεριά της κυβέρνησης. Δεν είδαμε όμως κανένα ίχνος αντίδρασης από τη μεριά του λαού και σαν κάτι αυθόρμητο, αλλά και σαν μια πολιτική ηγεσία. Δεν είδες μια κεφαλαιοποίηση επομένως όλων αυτών των... Δηλαδή την επόμενη του όχι θα έπρεπε να καεί εντός εισαγωγικών όλη η Ελλάδα. Είχαμε το πηγαίο πατριωτισμό που εκδηλώθηκε με τα συλλαλητήρια για την Μακεδονία
αν βάλουμε και τα δύο συλλαλητήρια της Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα μικρότερα στις διάφορες πόλεις, μιλάμε για εκατομμύρια κόσμου. Mm-hmm. Είχαμε 800.000 αποχή, να πάμε πάλι πίσω, συνειδητή αποχή, δηλαδή ανάμεσα στις εκλογές του Γενάρη του 2015 και στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, πήγε, αν θυμάμαι καλά, 785.000 κόσμος λιγότερος να ψηφίσει. Αυτός ο κόσμος είναι πολιτικά άστεγος αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή, είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα, πρωτόγνωρο, 10 χρόνια κατοχής, για να το συνοψίσουμε, και δεν υπάρχει μια στρατηγική εναλλακτική, πατριωτική, της στρατηγικής, παίζουν μπάλα μόνοι τους, της στρατηγικής του Ευρωμονόδρομου. Δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό και πρέπει να μας προβληματίσει. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να δούμε λίγο την κατάσταση πριν τα μνημόνια στην Ελλάδα και να δούμε ότι αυτή η γευμάρια που υπήρχε και αυτή, να το πω έτσι, αυτός ο καταναλωτισμός και όλη αυτή η κατάσταση που είχε τραφεί κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, από το Σημιτισμό, από όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Είχαν δημιουργήσει ψευδεστήσει στον κόσμο ότι πάνω κάτω η ζωή θα είναι έτσι. Ήρθε το σοκ των μνημονίων, δεν κατανοήθηκε τι ακριβώς ήταν τα μνημόνια, δηλαδή μείνανε περισσότερο ο κόσμος στην οικονομική πλευρά των μνημονίων και ο αγώνας στην αρχή ήταν διεκδικητικός. Έπρεπε να γίνουν οι πλατείες για να μπουν και κάποια άλλα ζητήματα πιο σημαντικά, όπως το θέμα της ανεξαρτησίας, το θέμα της τιμωρίας όσων φταίνε, η απέχθεια προς το πολιτικό σύστημα και βλέποντας το δηλαδή στοχοποιόταν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα τότε σε σχέση με αυτά και όποιος υποστήριζε μνημόνια τιμωριόταν μετά στις επόμενες εκλογές. Και μετά πέρασε μια περίοδος που ήταν η περίοδος της ανάθεσης. Δηλαδή αυτό το κίνημα δεν είχε τόσο βάθος ώστε να μπορέσει να αυτοργανωθεί, να έχει μια δικιά του φωνή και δανείστηκε τη φωνή ενός κόμματος. Και το πήγε από το 4 στο 27 και μετά στην κυβέρνηση. Αλλά αυτό το κόμμα και αυτός ο οργανισμός και ιδιαίτερα η κεφαλή του ήταν ποτισμένη με τον ευρωπαϊσμό. Ήταν ποτισμένη, να το πω έτσι, από την ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης και έκανε γρήγορα πίσω. Έτσι όπως έγινε όμως, δηλαδή με το δημοψήφισμα, δηλαδή ενώ είχαν συνθηκολογήσει από τις 20 Φεβρουαρίου, αν θυμόμαστε καλά, του 2015, όταν φτάσαμε στις τελικές πράξεις, τελευταίες πινελιές, έγινε αυτό το ξαφνικό του δημοψηφίσματος που δεν το περίμενε κανείς ότι θα προχωρήσει ο Τσίπρας σε ένα δημοψήφισμα. Το έκανε το δημοψήφισμα για να μπορέσει να κάνει την κολοτούμπα πιο εύκολα. Περίμενε ένα 49-51, είτε νίκη είτε ήττα, και να πει είμαστε διχασμένοι που πάμε τώρα. Ο κόσμος το πήρε όλο πάνω του το δημοψήφισμα. Έφερε ένα 62%. Είναι αυτό που λέει και ο Βαρουφάκης, έχει δίκιο σε αυτό, έτσι έγινε. Του πετακάναμε σκατά, του πω Τσίπρας το ίδιο βράδυ, πιο βαριά έκφραση είπε, και ήταν με τα χέρια στο κεφάλι και έλεγε τώρα τι θα πάω να πω στους έξω. Και είχε ήδη συγκαλέσει το Συμβούλιο Αρχηγών την επόμενη μέρα για να το στρίψει και να κάνει πίσω και να συνθηκολογήσει. Αυτό ο κόσμος το ζήσε σαν ένα μεγάλο σοκ. Δεν είναι κατανοητά αυτά. Ήταν συμπυκνωμένος χρόνος και ερχόντουσαν οι σφαλιάρες η μία πάνω στην άλλη. Δεν το περίμενε κανείς αυτό. Πάει, συνθηκολογεί, κλείνει για λίγες μέρες η Βουλή, την ανοίγει ξαφνικά, ψηφίζει το τρίτο μνημόνιο και πάει κατευθείαν σε εκλογές. Ο κόσμος ήταν καλοκαίρι ζαλισμένος. Και Αύγουστο κιόλας. Ναι, διαλύθηκε ο κόσμος. Και αυτό δεν ήταν εύκολο να αντιστραφεί. Ούτε υπήρχε και μία, να το πω έτσι, στα πλαίσια της κοινωνίας δεν υπήρχε μια οργανωμένη αντιπολίτευση. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το πράγμα, ήταν κατώτερες των περιστάσεων. Η υπόλοιπη αριστερά δεν καταλάβαινε τι παίζεται. Ήταν αλλού για αλλού. Κράτησε θέση αποχή στο δημοψήφισμα, Άκυρο Λευκό, το ΚΚΕ, αυτά κτλ. Και επομένως έμεινε ο κόσμος τελείως ακέφαλος πια. Έχουμε μια κοινωνία ακέφαλη, χωρίς οδηγό, χωρίς
πρόγραμμα, χωρίς κάτι, μέσα σε μια τεράστια σύγχυση και βιώνει αυτό το σοκ. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και το χειρότερο που πρόσφερε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι άφησε την κοινωνία χωρίς να αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση ακριβώς μέσα στην κοινωνία. Ρούντι, πάνω σε αυτό που λες, ο Αντρέας, εκτός από το ότι να ήρθε και έχω τη χαρά να τον έχω μαζί μου, ήρθε και να του δώσω και το βιβλίο μου και είχα προγραμματίσει να φέρω και σε ένα βιβλίο με αφιέρωση. Αλλά το ξέχασα. Εσύ έβαλες το θέλω στο γραφείο, στην εφημερίδα. Είχα γράψει το βιβλίο μου το οποίο περιγράφει τους αγανακτισμένους. Δηλαδή, αγανακτισμένοι κινήματα πλατιών πορεία σαν χαρτογράφητα νερά είναι ο τίτλος. Και περιγράφω, φτάνω μέχρι περίπου σήμερα, ότι την ημέρα του 62% η δημοφιλία που είχε την ώρα εκείνη ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να ξεπέρασε οποιαδήποτε δημοφιλία των οποιοδήποτε ηγέτη περπάτησε σε αυτόν τον τόπο. Αυτή η δημοφιλία, όταν δήλωνε ότι δεν έχω εντολή για ρήξη, με το 62%, κατέρευσε φυσικά. Εγώ θέλω να πάω να το προχωρήσω λιγάκι. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι όταν ο κόσμος πήγε να ψηφίσει στις εκλογές του Σεπτέμβρη, εκείνο που κυριάρχησε στην λογική του, στον προβληματισμό, ήταν το παιδί που δεν το άφησαν να κυβερνήσει οι Ευρωπαίοι ακόμα. Ας το δώσουμε μια ευκαιρία να κυβερνήσει, να δούμε. Γιατί είχε περάσει η άποψη ότι δεν κυβέρνησε τότε. Δεν είχε, ενώ ο λαός κατάλαβε το ρόλο της Ευρώπης και τον κατάλαβε από μόνος του, με αυτά που γινόντουσαν, χωρίς να του ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση να του παρουσιάζουν το πραγματικό προσωπείο της Ευρώπης, θεωρήθηκε ότι διαπραγματεύεται, και από εκεί και πέρα ο κόσμος ψήφισε με αυτή τη λογική, το παιδί, οι κακοί Ευρωπαίοι που δεν το άφησαν να κυβερνήσει. Θέλω να πιστεύω ότι εκείνη την εποχή ο λαός προσπάθησε να ζήσει την ψευδέστησή του, η οποία έλεγε ότι δεν μπορεί, όπως λέγαμε κάποτε, too good to be true, τώρα ήταν too good to be so bad. Είναι πολύ κακό για να είναι τόσο κακό, τόσο άσχημο. Άρα κάποια τρίπλα θα κάνει, αυτό που έλεγες εσύ, κάτι θα κάνει. Όμως η αλήθεια είναι, και Ρούντι και Ανδρέα, ότι αυτή η εξαπάτηση τελικά έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Το παράλληλο πρόγραμμα. Και σήμερα είναι στην Θεσσαλονίκη, σε μια στρατοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, και το κυριότερο εκπέμπει ρητορική εμφυλιοπολεμική και μίσους, έτσι δεν είναι, Ρούντι? Ναι, κάναμε ένα μεγάλο άλμα από αυτά τα 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Όχι, καλά κάνεις και το πάμε. Όχι, και αν έχουμε οι ερωτήσεις, το 2 δεν μας φτάνει, όπως πάντα, δεν θα μας φτάσει. Καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι... Θες να πεις. Ναι, ο κόσμος είπε, ας του δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, δεν μπορεί να είναι χειρότερος από τους άλλους. Ο άλλος είχε δοκιμάσει. Οπότε και το Σεπτέμβριο επανέλαβε, έδωσε, ας του δώσουμε λίγο τράτο ακόμα. Ένα τέτοιο πράγμα, καταλαβαίνοντας πως δεν μπορούν, δηλαδή πήγαμε να τα βάλουμε τα θηρία και δεν γινόταν. Δηλαδή ο κόσμος λειτουργεί κάποιες φορές με ένα τέτοιο ρεαλισμό και σου λέει, τουλάχιστον αυτός δεν θα κλέψει, δεν θα προλάβει να κλέψει όπως έχουν κλέψει οι άλλοι, όσο έχουν φάει οι άλλοι, ακόμα δεν έχει μπει στα πράγματα, ας του δώσουμε λίγο τράτο ακόμα. Βέβαια, αυτό, ναι, αυτό πήγαινε μαζί με μια θεωρία που κυκλοφορούσε τότε στους χώρους αριστεράς και από αυτούς που στήριζαν τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι έτσι και χάσουμε αυτή τη φορά θα πάμε 40 χρόνια πίσω. Αυτό το χρησιμοποιούσε και ο Τσίπρας υπέρ του. Δηλαδή χρησιμοποιούσε κάθε επιχείρημα που μπορούσε να μαζέψει για να προχωρήσει μπροστά. Πιστεύω όμως ότι η κοινωνία είχε φάει ένα σοκ. Δηλαδή το αγωνιζόμενο κομμάτι της κοινωνίας ήταν ζαλισμένο. Δεν καταλάβαινε τι ακριβώς γίνεται κτλ. Όσοι πήγανε να ποντάρουν στο ότι στις εκλογές θα εκφράσουμε το όχι, απέτυχαν. Ο κόσμος δεν τους είχε καμία εμπιστοσύνη. Όσοι πήγανε να παίξουν, ας πούμε, μια σημαία ευκαιρίας, ας πούμε, ή με αντιγραφές, ας πούμε, θυμάμαι το Κατσανέβας έφτιαξε ένα κόμμα 5 αστέρια. Δηλαδή, δεν γίνονται με ξεπατικούρες τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να γίνει με πιο σοβαρό τρόπο μια δουλειά. Και έτσι φτάνουμε σε μια πολιτική που ο Τσίπρας διαρκώς ανακατεύει όλα τα πράγματα, τα μπαχαλοποιεί και μπορεί και ελίσσεται.
μέχρι τώρα, στα 3 αυτά χρόνια, συνέχισε να κάνει αυτό το πράγμα, να ανακατεύει την κοινωνία με διάφορα ψευτοθέματα ή δευτερεύοντα θέματα, εκκλησία, σύμφωνο διαβίωσης, για το θέμα φύλου, αν μπορεί κάποιος να αλλάξει φύλο, δεν μπορεί να αλλάξει φύλο, με τέτοια θέματα συνέχεια, και πήρε τη λεοντή, να το πω έτσι, του αντιφασισμού και του δημοκρατικού χώρου, ανακήρυξε μαζί με αρκετά κόμματα της αριστεράς ότι ο κύριος εχθρός είναι ένας φασισμός που ανεβαίνει και πρέπει να φράξουμε το δρόμο του φασισμού. Είναι μια εκδοχή, να το πω έτσι, της αντιδεξιάς πάλι στην Ελλάδα με αυτό το τρόπο, δηλαδή θα παίξει το αντιδεξιό ότι ο Κυριάκος είναι ο Κούλης, ο νεοφιλελεύθερος, ο Δράκουλας, ο γιος του Μητσοτάκη, είναι ο Πίξος, είναι ο Δίξος, δηλαδή τον δαιμονοποιεί πέρα για πέρα, γιατί έχουμε μια ακροδεξιά και μια φασιστική δεξιά η οποία σηκώνει κεφάλι, και άρα πρέπει να συσπηρωθεί όλο το κομμάτι το δημοκρατικό γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι στόχους έχει τώρα άμεσα? Είναι ελιγμή διάσωσης, που είναι το πρώτο πράγμα, είναι να μπορέσει αυτός να είναι μια δεύτερη δύναμη που να παίξει ρόλο στα επόμενα πράγματα από τις εκλογές. Και δεύτερο, αν μπορέσει να κόψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να πολλώσει στο έπακρο την κοινωνία. Και γι' αυτό κάνει αυτό τα διχαστικά. Τα διχαστικά όμως δεν είναι μόνο εκλογικά, δηλαδή αυτή η επίθεση που έκανε στα συλλαλητήρια είναι πρωτοφανής. Η επίθεση που κάναν στο Μίκη Θοδωράκη ήταν πρωτοφανής, δηλαδή. Δε χωράει δηλαδή αυτό το πράγμα, και φαίνεται ότι εδώ πέρα το χάσμα ανάμεσα στις δυνάμεις που είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης και ό,τι διατάζουν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, αυτά και τα λοιπά, και του κόσμου που θα αντισταθεί, θα βαθύνει αυτό το χάσμα. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια που βαδίζαμε μαζί γιατί ήμασταν δημοκράτες, αριστεροί, δεν ξέρω τι. Τώρα θα μπει ένας διαχωρισμός πολύ πιο έντονος. Ποιοι είναι υπέρ, να το πω έτσι, του δικαιωματισμού του Ομπάμα, του Κλίντον, των μερικών ελευθεριών, του ανακάτευμα των λαών και των φυλών, του πολυπολιτισμού, του ενός αντιφασισμού που δεν είναι και ουσίας και βάθους, να το πω έτσι, και από την άλλη μεριά θα είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται από τους άλλους σαν εθνίκια, σαν εθνικιστές, σαν ακροδεξίοι, σαν φασίστες, σαν αυτά και τα λοιπά, φύρδιν μίχδιν, όποιοι και να είναι, μα να είναι τα συλλαλητήρια που έλεγες που είχαν τόσο κόσμο, να είναι οι μαθητές που ξεκινάνε κάποια πράγματα, να είναι όλα τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, να είναι μια... Α, τα πούμε όλα αυτά. Ναι, να είναι μια ολόκληρη κυβέρνηση στην Ιταλία και να τη λένε ακροδεξιά, φασιστική, αυτά και τα λοιπά, είναι πρωτοφανή πράγματα, δηλαδή, και δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσουμε. Και έτσι πάει στην Θεσσαλονίκη, την ημέρα που ξεκινάει το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, που είναι και χοντρό αυτό να κάνεις κεντρική εκδήλωση. Με κεντρικό σύνθημα ναι στη Μακεδονία της Δημοκρατίας και της Αλληλεγγύης. Τι σημαίνει το ναι στη Μακεδονία, όταν το θέμα Μακεδονία το έχεις εκχωρήσει ήδη και πας εκεί και λες ναι στη Μακεδονία. Δεν λες... Δεν πας να πεις, ας πούμε, χτυπάς τα συνθήματα των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία και λες τώρα ότι εγώ είμαι υπέρ μιας Μακεδονίας της Δημοκρατίας Αλληλεγγύης, που είναι μπερδεμένο τι Μακεδονία θα είναι αυτή, που είναι όλοι καταλαβαίνουν. Multi-culti Μακεδονία. Μια Μακεδονία χώρα, κάτι άλλο μεθαύριο, κάτι αυτό. Ένας χώρος είναι περισσότερο όπως είχε προσδιορίσει ο Πάιτ. Όμως για να κλείσουμε το κομμάτι από την ερώτηση του Ανδρέα μέχρι σήμερα, και επειδή εδώ πέρα δεν συνηθίζουμε να μασάμε τα λόγια μας και να βάζουμε όντως τα δάχτυλα επί των τύπων των Νείλων, τι πρακτικά σημαίνει ότι από τις 20 Φεβρουαρίου του 2015 είχε συμφωνήσει? Είχε συμφωνήσει τι? Την παράδοση της χώρας. Να το πούμε ευθέως, δηλαδή, δεν χρειάζεται να το λέμε πλαγίως. Από τον Φεβρουάριο του 2015 είχε ουσιαστικά αποστασιοποιηθεί από το κυβερνήν και είχε φτάσει στην διαχείριση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αγνόησε όλο αυτό το λαό, που εκείνη τη μέρα, ειδικά την Παρασκευή που έγινε η εκδήλωση υπέρ του όχι, ήταν δηλαδή μία από τις μέρες που έλεγες εδώ αυτό θυμίζει αγανακτισμένους, θυμίζει παλιές μεγάλες συγκεντρώσεις από το 1-1-4 μέχρι τον ερχομό του Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν τότε μια ελπίδα, εν πάση περιπτώσει, πριν γίνει ό,τι γίνει. Έτσι δεν είναι, αρέσει, Ρούντι? Έτσι είναι. Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά, μπας και τα μάθει περισσότερος κόσμος. Τον Αύγουστο. Να πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι μουσικό, για να πάρουμε και μια τάξη και τις σκέψεις.
Συνεχίζουμε την εκπομπή στη σπηλιά του Πλάτανα, πάντα με τον Ρούντι Ρινάλτη και τον Αντρέα τον Κλαδιάνο στο στούντιο. Πριν δώσω τον λόγο στον Ρούντι να συνεχίσει, γιατί τον διέκοψα βία όπως συνηθίζω, να πω ότι έχω μία καταγγελία από μία φίλη, όνομα δεν θα πω γιατί μου το ζήτησε, η οποία δούλευε σε μία ΜΚΟ η οποία είχε δομές φιλοξενίας μικρών παιδιών. Από το άλλο δαπών. Παιδιά, τα οποία ήταν συνόδευτα, έτσι. Δηλαδή, ορφανά. Τα ορφανά του πολέμου, τα λεγόμενα. Λοιπόν, επειδή αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, δεν παρουσιάζουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από χρηματικής πλευράς, η μεν εταιρεία, η οποία τους είχε μικυλιόμενες συμβάσεις, μηνιαίες, πράγμα απαράδεκτο, τους σιγά σιγά τους διώχνει, αναλαμβάνει το κράτος, το οποίο δεν πληρώνει τίποτα, και φυσικά κλείνουν και τις δομές. Και φανταστείτε τώρα τα παιδάκια αυτά, τα οποία εκτός από τον όλθρο τον οποίο έχουν βιώσει, να βρεθούν σε καμιά μόρια ή σε κανένα άλλο hot spot και να είναι έρμεος στις διαθέσεις των διαφόρων. Γιατί δεν μας λένε ότι εκεί μέσα υπάρχουν και εγκληματίες. Εννοείται αυτό το πράγμα. Όπως οι εγκληματίες έχουν εμφανιστεί και κάνουν και χτυπάνε και στο Στρασβούργο, να το πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, γενικώς η όλη κατάσταση και από κρατικής πλευράς στο θέμα των δομών φιλοξενίας, αυτών που δουλεύουν στις δομές φιλοξενίας κτλ., είναι κάτι το απαράδεκτο και θα χειροτερέψει. Όμως, ο Ρούντις είχαμε διακόψει. Ναι. Εκεί πέρα έχει την ερώτηση που σου είχα κάνει εγώ ότι. Φλεβάρι. Ναι. Λοιπόν, το 2014 γίνονται οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές μαζί. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές, πέρα από τη νίκη στην περιφέρεια της Αθήνας με τη Ρένα Δούρου, όλα τα άλλα αποτελέσματα δεν ήταν καλά για το ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές πήρε 27%. Με το 27% η ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα πανικοβλήθηκε. Το θεώρησε μικρό μπροστά στους στόχους που είχε βάλει και άρχισε να γίνεται συζήτηση για το με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε παραπέρα. Και τότε κυριάρχησε η γραμμή του προωθητικού συμβιβασμού. Ο προωθητικός συμβασμός σήμαινε ότι πρέπει να ενωθούμε με δυνάμεις που θα φύγουν από το ΠΑΣΟΚ, που θα έρθουν μέσα στη Βουλή μαζί μας, για να μπορέσουμε να φράξουμε την εκλογή του Προέδρου, γιατί έτσι και μείνει λίγο ακόμα ο Σαμαράς, μπορεί να μας τη φέρει και να χάσουμε ιστορική ευκαιρία. Με αυτό το τρόπο μπήκε πολύ νερό και στα προγράμματα και στα ζητήματα και φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλος φόβος για το πώς θα γίνει η εξέλιξη. Τον Αύγουστο του 2014 κυκλοφορεί ένα κείμενο από το γραφείο του Γιάννη Δραγασάκη που μιλάει ότι έχουμε δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι να πάμε σε διαπραγμάτευση με σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μία άλλη να πάμε σε διαπραγμάτευση με συμφωνίες, το οποίο σήμαινε ότι δεν θα αμφισβητήσουμε καθόλου όλα τα πλαίσια που έχουν μπει μέχρι τώρα. Υιοθετείται αυτή η δεύτερη γραμμή. Και έτσι προωθείται ο προωθητικός συμβιβασμός που λεγόταν μέσα στη Βουλή και η γραμμή του να πάμε χωρίς ρήξη σε μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θα δεχτούν γρήγορα να κάνουν μια συμφωνία μαζί μας. Αν θυμόσαστε καλά, οι Ευρωπαίοι είχαν δώσει ένα τρίμηνο μέχρι ότου να λήξει αυτό το τρίμηνο και να παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση καινούρια μια δική της πρόταση στη διαπραγμάτευση. Κακήν κακώς σύρθηκαν οι δικοί μας στη διαπραγμάτευση, φοβούμενοι από τις πιέσεις, λέει μπορούσαν να το τραβήξουν μέχρι τέλος αυτό το διάστημα, δεν το τραβήξανε μέχρι τέλος, πήγαν εκεί και δεχτήκανε δύο πράγματα. Πρώτο, αναγνωρίσανε όλο το χρέος και να πληρώνουν όλες τις δόσεις κανονικά και δεύτερο, αποποιηθήκανε από το δικαίωμα να νομοθετούν χωρίς να παίρνουν τη γνώμη της Τρόικα, χωρίς να συμφωνεί η Τρόικα. Αυτά ήταν η οριστική παράδοση. Δηλαδή, άμα θέλει κανείς να ερμηνεύσει τη γραμμή, πάμε χωρίς σύγκρουση. Δεύτερο, πάμε μαζί με τις πασοκικές δυνάμεις που μαζέψαμε και είμαστε μέσα σε αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, πάμε με το φόβο και μας έχουν ήδη κοζάρει τι πράγματα είμαστε και αν θέλουμε να συγκρουστούμε ή δεν θέλουμε να συγκρουστούμε. Είναι θέμα, πώς να το πω έτσι, χρόνου. Και έτσι οι άλλοι δεν ρίξανε καθόλου χρήματα όλους τους επόμενους μήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ άδειασε όλα τα ταμεία και όλα τα αποθεματικά για να πληρώνει τις δόσεις που είχε και όταν έφτασε στο αμήν
έκανε απλά αυτό το σκύρτημα του δημοψηφίσματος, σαν κομπίνα προς τον κόσμο, προς αυτά και τα λοιπά, για να δείξει ότι τάχα είμαι λίγο διαφορετικός, και πήγε και έζησε αυτές τις 17 περίφημες ώρες που παιδεύτηκε πολύ το παιδί και βασανίστηκε και μπήκανε όλες οι τσίφρες εκεί πέρα. Και μετά ήταν σίγουρο ότι αυτή η στήριξη θα υπήρχε, δηλαδή είχε ήδη δώσει και την εσωτερική αντιπολίτευση στη Τρόικα. Δηλαδή ότι εγώ θα τους πετάξω έξω όλους τους άλλους που διαφωνούν, αλλά κοιτάξτε να με στηρίξουν τα άλλα κόμματα για να μπορέσουν να ψηφιστούν αυτά μέσα στη Βουλή. Και έτσι αυτά πήρανε μέσα στη Βουλή πριν τις εκλογές 220 ψήφους δηλαδή. Αυτά στηρίχθηκαν από όλες τις δυνάμεις, και μνημονιακές και συριζικές. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρξε μια πορεία που προετοίμασε όλο αυτό το πράγμα. Πριν από αυτό το 14 είναι όλο αυτό το κίνημα που υπήρχε μέχρι το 12 να το ξεδοντιάσει, να το βάλει να κάνει μια τάχα προγραμματική προετοιμασία που δεν ήταν τίποτα. Βάζανε χαρτιά στα συρτάρια, μάζευε ο Δραγασάκης χαρτιά και εκθέσεις από διάφορα τμήματα, να μπουν όλοι κοντά στις επιτροπές και στα τμήματα για να στελεχώσουν μετά τα υπουργεία, και άρχισαν να τρώγονται για το ποιος θα είναι ο επόμενος υπουργός, ποιος θα είναι ο επόμενος γενικός γραμματέας κτλ. Και το κεντρικό σύνθημα ήταν «Ήρθε η ώρα μας». Και όλες οι συνιστώσεις, αυτό που ενδιαφερόταν περισσότερο ήταν πώς θα πάρουν θέσεις στην κυβέρνηση που θα φτιαχτεί και πόσα υπουργεία θα πάρουν και τι θα στελεχώσουν, τι θα κάνουν κτλ. Και δεν δίναν τόσο σημασία στο πώς πάει η διαπραγμάτευση, τι θα γίνει κτλ. Συν ότι έπεσε χοντρό δούλεμα και ψέμα στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά από όλο το επιτελείο του Μαξίμου, που ερχόταν και μας λέγανε σαχλαμάρες. Παραδείγματος χάρη, σαχλαμάρα. Έχει το ίδιο ο Τσίπρας σε γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάει στο Πεκίνο ο Δραγασάκης. Έχει γυρίσει στην Ελλάδα και τον ρωτάμε ενημέρωση. Μας απαντάει ο Τσίπρας, δεν έχω συναντηθεί ακόμα με τον Γιάννη για να με ενημερώσει. Αυτά είναι μπούρδες δηλαδή. Ακόμα και όταν είναι εκεί πέρα και κάνει συνομιλίες, θα έπρεπε την ίδια ώρα τηλεφωνάνε και λένε πήραμε, δεν πήραμε, κάναμε, δεν κάναμε. Αυτό ήταν ένα χοντρό δούλεμα και ψέματα που λεγόντουσαν συνεχώς και διαρκώς. Και παρέλασαν όλα τα στελέχη του Μαξίμου να μας δουλεύουν μέσα στην γραμματεία. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους φίλους οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή και στέλνουν σχόλιο ότι σας αρέσει πολύ. Να χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο τον Μπούσουλα από το Κάλγκαρι του Καναδά. Είναι ο πιο τακτικός μας Κροατής, Ρούντι. Και να πούμε το εξής, ότι επειδή είμαστε και ζωντανή εκπομπή, προηγουμένως έχουμε δύο θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και στο δεύτερο μέρος. Πρώτον, ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ενιαίος προϋπολογισμός της Ευρωζώνης. Καλά κρασιά επομένως. Δηλαδή ακόμα χειρότερο το όλο σκηνικό. Και δεύτερον, για όσους ακόμα έχουν κάποιες αμφιβολίες για το ποιοι στηρίζουν τι και πώς, σε συνάντηση του κυρίου Πομπέο με τον κύριο Κατρούγκαλο σήμερα, αναφέρθηκε ότι είναι κρίσιμη και για τις ΗΠΑ και για όλους η συμφωνία για την Μακεδονία. Δηλαδή, πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχει γυρισμό. Πλέον η Μακεδονία, αν θέλουμε να το καταγράψουμε αυτό, πλέον είναι το όριο της χώρας. Είναι ό,τι ήταν η Κύπρος κάποτε, σήμερα είναι η Μακεδονία. Αντρέα, καθίσεις να πεις. Ναι. Και με βάση αυτά που είπε προηγουμένως ο Ρούντι, το συμπέρασμα για την κυβέρνηση είναι το εξής, ότι ο μοναδικός στόχος αυτής της κυβέρνησης, της συμμορίας, της κυβερνητικής συμμορίας, ήταν να αποκτήσει κάποια προνόμια εξουσίας, και πως αυτά τα προνόμια εξουσίας θα τους αποδώσουν κάποιο όφελος, είτε προσωπικό είτε πολιτικό, με την έννοια εντός εισαγωγικών πολιτικό της στενής κομματικής ή κυβερνητικής μαφίας, των αυλικών και λοιπόν που έχουν θέσεις εξουσίας. Και είναι αδίστακτη και κοινική σε όλα. Δηλαδή δεν είναι μόνο σε οικονομικά ζητήματα. Τους παρατηρούμε τώρα και με το μακεδονικό. Αυτοί είναι αδίστακτοι να πουλήσουν και Μακεδονία και Αιγαίο και Κύπρο και Ήπειρο, αρκεί να έχουν κάποια ωφέλη δικά τους.
δηλαδή πώς θα εξαργυρώσουν τα προνόμια εξουσίας και όσο γίνεται πιο γρήγορα, και πώς θα δημιουργήσουν και προϋποθέσεις ώστε και μετά και στην αντιπολίτευση να είναι, να μπορούν να έχουν τον έλεγχο κάποιων κέντρων εξουσίας. Εγώ όμως, Ρούδη, θέλω πάλι να κάνω μια ερώτηση. Ένας από τους διανοητές της αριστεράς που αυτοκτόνησε κιόλας είχε πει ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο θα δούμε είναι την αιστεία ενιαίου κόμματος. Τι είναι? Την αιστεία ενιαίου κόμματος. Ξέρεις πολύ καλά. Το βλέπουμε αυτό. Τι εννοώ? Τι θα σημάνει ουσιαστικά μια παλινόστηση της δεξιάς διαμέσου Μητσοτάκη? Θα σημάνει μια αλλαγή στην πολιτική σε κάτι? Πάλι δεν θα πουλιέται ότι ό,τι πουλιέται δεν είναι μνημονιακές δεσμεύσεις, δεν είναι δεσμεύσεις στην παγκοσμιοποίηση. Και όπως έλεγε χτες ο φίλος μας ο Νίκος ο Ιγκλέσης στην εκπομπή, στον παρουσίαση του βιβλίου του, η παγκοσμιοποίηση δεν είναι θέμα κρατικό. Είναι θέμα πολυεθνικό, είναι θέμα κεφαλαιοχικό, είναι θέμα το πώς το τραπεζοχρηματιστικό κεφάλαιο ελέγχει πλέον τα πάντα, ροές, τα πάντα. Άρα ουσιαστικά τι μπορεί να αλλάξει αν έρθει είτε το Κινάλ είτε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση? Καλά κάνεις και το ρωτάς. Νομίζω ότι στην Ελλάδα από τον ίδιο το χαρακτήρα. Ο Χατζάς ήταν γιος. Ναι. Εσύ το ξέρεις. Στην Ελλάδα. Και ο Τρέφης το ξέρει, αν δεν το ξέρεις. Ο χαρακτήρας της άρχουσας τάξη, των ελίτ, ας το πούμε έτσι, όπως θέλει κανείς να το πει, μεγαλοαστική τάξη λέγαμε παλιότερα, είναι εξαρτημένος. Αυτό παίζει τεράστιο ρόλο στους προσανατολισμούς και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Και για παράδειγμα και τα δύο κομμάτια, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, που πολιτικά έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν είναι τόσο λάθος. Δεν το έκανα και πολύ λάθος. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, πάμε παρακάτω. Καταλάβω, εξυπηρετείτε. Είναι και αυτά, να το πω έτσι, ανήκουν στην ίδια παράταξη παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή δεν αμφισβητούν τίποτα από αυτά. Επομένως, θα κινηθούν ακριβώς στις ίδιες ράγες. Για παράδειγμα, δεν υπολογίζαν την αντίσταση του κόσμου στο ξεπούλημα της Μακεδονίας. Ο Τσίπρας είναι όμως πολύ εθνομηδενιστής και αποδομιστής, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, και επομένως πρέπει να τηρήσει μέχρι τέρμα τα συμβόλαια που έχει κάνει με τους Αμερικάνους και τους Γερμανούς στο θέμα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είχε τη θέση της σύνθετης ονομασίας από καιρό, αυτό που λέει και η Μπακογιάννη δηλαδή. Απλά δεν περίμενε όλη αυτή τη λαϊκή αντίδραση και είχε φυγεστεί. Και καιροσκοπικά και είχε φυγεστεί. Παίρνει τη θέση του όχι στη συμφωνία, που αυτή η θέση, ας το πούμε έτσι, κρύβει από πίσω ότι θα την ψηφίσει ο Τσίπρας και εγώ θα πω ότι βρήκα. Ναι. Λοιπόν, πάνε έτσι. Τώρα μπορεί να μπουρδουκλωθούν τα πράγματα. Γιατί μπορεί να πάει να μην βγαίνει το 151 ή κάτι να στραβώσει, γιατί δεν περπατάει, καρκινοβατεί αυτή η συμφωνία, και να του μπουν και του Κυριάκου αγκούρια στο θέμα αυτό. Αλλά τέλος πάντων πάει με αυτή τη γραμμή. Όσο αφορά στο οικονομικό, θα σου πει και ο Κυριάκος ότι εγώ βρήκα 3,5 μέχρι πλεονάσματα μέχρι το 22 συμφωνημένα και 2 μέχρι το 60. Ό,τι μπορώ θα κάνω για να απαλύνω λίγο τον πόνο με κάποια επιδόματα. Θα συνεχίσει τις ίδιες δράγες, λέει. Δεν έχει κανένα διαφορετικό σχέδιο δηλαδή από τους αυτούς που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή. Και επιμένω ότι δεν πρέπει να περιμένει κανείς τίποτα από αυτή την εναλλαγή που θα γίνει, και δεν αποκλείεται να τους εξαναγκάσουν, αν δεν βγαίνουν οι αριθμοί, να συγκυβερνήσουν όλοι μαζί, να φτιάξουν ένα σχήμα που να είναι, είπες και το Κινάλ, που παίζει λίγο σαν μπαλαντέρ. Ας πούμε ότι η πρώτη δήμο θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση. Κάποιες δημοσκοπήσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, τις δίνουν αυτοδυναμία. Από έξω, τις δίνουν μια διαφορά 3,4%. Λίγο το θα ακούω, αλλά... Η οποία, κοίταξε να σου πω κάτι μεταξύ μας. Έχει πείσει κανέναν αυτός ο άνθρωπος που κάθε μέρα, κάθε φορά που μιλάει, χάνει ψήφους? Δηλαδή με τα επικοινωνιακά αυτό γκολ τα οποία βάζει. Βάζει και αυτό γκολ. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Πάμε σε εκλογές χωρίς ρεύμα. Κανένας δεν έχει ρεύμα.
Δηλαδή και τα άλλα κόμματα είναι καθυλωμένα στο ποσοστό που είχαν. Αυτό μπορεί να είναι και καλό από μία άποψη. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση από τον κόσμο απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Πολύ ωραία. Διάβαζα τώρα την τη δημοσκόπηση που έκανε η MRB που δίνει 5 μονάδες διαφορά και αρχίζει όμως ερωτήσεις από τους δύο πρωθυπουργούς, από τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Ποιος θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει καλύτερη την κατάσταση για σας? Ο κανένας έχει 55%. Τρεις ερωτήσεις του ίδιου εξής. Ο κανένας είναι 50-50% και άλλοι είναι 20-17, εκεί γύρω τα δύο κόμματα δηλαδή. Μεγάλη διαφορά δηλαδή. Δεν πιστεύει κανείς ότι ένας από τους δύο μπορεί να λύσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπως όμως δεν υπάρχει και μια ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη διαφορετική, πώς το λένε, πρόταση που να συσπυρώσει τον κόσμο και να του δώσει μια διέξοδο. Δεν περιμένει σε διέξοδο ο κόσμος. Αυτό είναι το κακό. Τώρα θα κάνω όμως μια ερώτηση για την Τρικαδόρικη. Το λέω πριν, είναι παγίδα. Αλλά μου την έκαναν τηλεφωνικά. Οπότε μην μπορούμε να την δω. Και λέει άνθρωπος, τον είδαμε και χτες, ο Δημοκρατικός Πατριωτικός Χώρος θα εκπροσωπηθεί τελικά σε αυτές τις εκλογές. Ο Υγιής Πατριωτικός Χώρος, έτσι. Ναι, για να το πω διαφορετικά. Είναι περισσότερα τα ερωτηματικά που υπάρχουν ακόμα από την πρόταση η οποία, πώς το λένε, θα μπορούσε κανείς να καταθέσει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και θα έπρεπε να υπάρχει μια αξιοπιστία. Αυτή η αξιοπιστία δεν υπάρχει για από αυτό το χώρο και υπάρχουν και πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να συνενθούν μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο έρχεται μέχρι τις εκλογές. Θα έπρεπε να πάει κανείς να ψάξει να βρει έναν άλλο τρόπο, κάτι διαφορετικό. Δεν το έχω. Αν το είχα, θα το κατέθεσα. Ναι, το καταλαβαίνω. Η ερώτηση είναι αγωνιακή. Ναι, δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι έχουμε όλοι μέσα μας αυτήν την ερώτηση. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι αυτός ο χώρος πρέπει να συζητήσει περισσότερο, να βρει απαντήσεις στα θέματα, σε όποια θέματα υπάρχουν, και να βρει έναν τρόπο να δηλώσει την παρουσία του. Εγώ βάζω 2-3 κεντρικές παραδοχές, να το πω έτσι, στην αρχή. Πρώτο, πρέπει να μπορεί να έχει ένα λόγο διεισδυτικό ακόμα και σε αυτό που θα λέγαμε συντηρητική παράταξη και ακροατήριο συντηρητικό, που όμως δεν μπορεί άλλο αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτοί που κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις. Δεύτερο, πρέπει να μπορέσει να πείσει και έναν κόσμο μαχόμενο που είναι γύρω από κινήματα, κινήσεις, θα έλεγα τον κόσμο τον ξέμπαρκο της αριστεράς. Πρέπει κανείς να απευθύνεται και σε αυτόν. Και τρίτο, ακόμα και στους ανθρώπους που είναι πεισμένοι για το δημοκρατικό, πατριωτικό κτλ., πρέπει να υπάρχει ένα εγχείρημα που να είναι μια υπέρβαση των καταστάσεων που έχουν ζήσει και οι ίδιοι μεταξύ τους δηλαδή. Για να φέρω ένα παράδειγμα να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Στον χώρο της αριστεράς τρογόντουσαν και τρογωνόμασταν συνέχεια διαρκώς διασπάσεις, αντιπαραθέσεις κτλ. Κάποια στιγμή βρήκαμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε και να φτιαχτεί μια ενότητα. Για να φτιαχτεί μια ενότητα χρειαζόταν και να υπάρχει μια κίνηση, ήταν πρώτα το αντιποκρισμωτικό κίνημα και μετά ήταν το κίνημα ενάντια στο μνημόνιο. Λέω, γιατί κάποιες φορές ο ΣΥΡΙΖΑ σταματούσε και τη λειτουργία του, όσο δεν υπήρχε και κάποια κίνηση μέσα στην κοινωνία. Και μετά αυτό έπρεπε να έχει μια ευρυχωρία. Εμείς ζούσαμε κάθε φορά κάτω από τον ηγεμονισμό του συνασπισμού, ο οποίος ήθελε να ηγεμονεύσει και να τα καπελώσει όλα. Υπήρχαν όμως τρόποι, να το πω έτσι, και φάνηκε αυτό το πράγμα σε αντιπαραθέσεις, σε συζητήσεις, σε πράγματα κλπ. Να ξεπερνιέται αυτό ή να μετριάζεται λιγάκι. Δεν μετριάστηκε στα ΜΜΕ, δηλαδή ήθελε να έχει την αποκλειστική. Είχαν σχέση όλες οι περσόνες του συνασπισμού με τα ΜΜΕ. Αλλά θέλω να πω ότι η ευρυχωρία πρέπει να υπάρχει μέσα στα εγχειρήματα. Δηλαδή, αν πάμε να κάνουμε ένα εγχείρημα, να το πω έτσι, του δημοκρατικού, κοινωνικού, πατριωτικού χώρου, πώς μπορεί να υπάρχει μια ευρυχωρία και να μην αρχίσει ο τσακωμός ή η αυτοϋπονόμευση ή τα αρχηγηλίκια. Τα έχουμε συνηθίσει. Χρειάζεται μια υπέρβαση. Δηλαδή, πρέπει ο καθένας να ξεπεράσει λίγο τον εαυτό του και να κατεβάσει μπορεί, και λίγο τα αυτιά του. Ναι, και να ανεχτεί τον άλλο, τις διαφορές, τα αυτά και τα λοιπά. Και βεβαίως
να έχει μια αναφορά μέσα στην κοινωνία. Γιατί αυτά όλα που γίνονται δεν γίνονται και μέσα στην κοινωνία, παρόλο που η κοινωνία τα αντιλαμβάνεται και τα καταλαβαίνει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή δεν έχεις μεγάλο πρόβλημα να πείσεις έναν άνθρωπο ότι πρέπει να αγαπάς την πατρίδα σου. Γενικά ο κόσμος, ο απλός κόσμος, την αγαπάει την πατρίδα του. Δηλαδή και στα, και σε έρευνες που γίνονται. Ναι, και το δείχνει και αυτά και τα λοιπά. Αυτό είναι δύσκολο να πείσει έναν που μπορεί να έρχεται από το χώρο της παγκοσμιοποίησης, από την αριστερά, να του πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ βάζω πάνω απ' όλα να αγαπάει κανείς τον τόπο του. Δεν το θεωρώ κακό. Και αυτό που ο Θεοδωράκης, αγαπώ την πατρίδα μου και σέβομαι και τους άλλους λαούς που αγαπούν την πατρίδα αυτό, μου. Αυτό είναι. Είναι αυτό. Λογικό. Αυτό λέγεται πατριωτικός διεθνισμός, έτσι, ναι, δεν είναι. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι πρέπει να κατοχυρωθεί. Από αυτή την άποψη, επειδή είναι εκλογές και είναι τριπλές ή τετραπλές εκλογές, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μέσα στις εκλογές είναι το καλύτερο περιβάλλον. Μπορεί να δίνονταν μια ευκαιρία μέσα από τις εκλογές, αν γινόταν μια φόρμουλα που να ήταν, να είχε κάτι μαγικό, ρε παιδί μου, αυτή η φόρμουλα. Να ήταν, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο του κίτρινου γυλαίκου. Δεν ανάγκη να πούμε τώρα είναι το κόμμα κίτρινα γυλαίκα που κατεβαίνει, μπορεί κάποιος να το σκεφτεί και να κάνει μαλακία, δεν θα γίνει τίποτα. Κάτι αντίστοιχο, ρε παιδί μου, που να είναι ευρύχωρο, να χωρέσει κόσμο, πολύ κόσμο. Και να πει ότι στη Βουλή είναι 300, θα στείλουμε 70 που θα είναι αλλιώτικοι, ρε παιδί μου. Πώς θα έλεγες ότι μια πρόταση, ας πούμε, να γίνει κλήρωση για όσους θέλουν και να μπαίνουν 30 με κλήρωση, καλύτερα να υπάρχουν 30 που μπορεί να μην ξέρουν τίποτα. Παρά να είναι τίμιοι, να είναι απλοί άνθρωποι, παρά να είναι αυτοί που είναι μέσα εκεί, δηλαδή. Παρά αυτοί. Θέλει κάτι, ένα τρόπο άλλο, κάτι άλλο να βρεθεί. Δεν είναι εύκολο. Να ρωτήσω κάτι. Είπες ότι θα πρέπει σε αυτή την κίνηση και με κάποιους τρόπους να ενσωματωθούν οι σκόρπιοι αριστεροί πατριώτες ή τα κινήματα. Μήπως πρέπει να είναι και αμφίδρομο αυτό, μήπως και τα κινήματα μπορούν να φέρουν μία. Βέβαια. Βέβαια. Θα ήταν πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, αν ερχόντουσαν 3-4 καταστάσεις, δηλαδή, οι οποίες είναι υπαρκτές, από εξόρυξη, ήπειρος, νερά, αλλού, χρυσός, παραπέρα, αγροτικά πράγματα αυτά και τα λοιπά, που να δίνανε έναν άλλο αέρα και να έλεγαν, παιδιά, καθίστε κάτω, δεν μπορώ όλη αυτή την πολιτικολογία, θέλω 3-4 πράγματα, ζούμε τα 42 αιτήματα που βάλανε, τα κίτρινα γυλαίκα να τα καταγράψουμε, που όμως να είναι το πετρέλαιό μου, το νερό μου, το θέμα του πρέσπες, όχι. Αυτά δηλαδή θα μπορούσε να φτιαχτεί μια λίστα από αιτήματα, τα οποία ένας κόσμος να έλεγε ναι, πάω με αυτό το πράγμα. Και να βρεθεί ένα μίνιμουμ πράγμα όσο αφορά την πολιτική έκφραση, που θα μπορούσε να πει κανείς, ας πούμε, ότι θέλω κόσμο που δεν έχει πάρει μέρος μέχρι τώρα ούτε σε υπουργεία, ούτε σε αυτά, να είναι απλός κόσμος, ρε παιδί μου, να μην είναι τίποτα, πώς το λένε, γιατί δηλαδή. Ναι, σαφώς. Αν κάνεις κάτι τέτοιο μπορεί να έχει κάποια αξιοπιστία. Άμα είναι να πάμε για να βγάλουμε βουλευτή τον τάδε ή τον άλλον, λες δεν έχω όρεξη, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνομαστε. Τι θα αλλάξει, ωραία, θα βγει μια δύναμη η οποία η μισή θα είναι. Θα θέλουν να αλλάξουν κάτι, θα απορροφηθούν από τους άλλους μισούς. Γι' αυτό λέω, με ενδιαφέρει περισσότερο ένα εγχείρημα και όχι μια εκλογική καταγραφή. Σωστή. Εγχείρημα, κάτι που να είναι. Σωστό και αυτό. Κάτι, ρε παιδάκι μου. Σωστό και αυτό. Κάτι θες να πεις, Αντρέα? Ναι, θέλω να πω κάτι. Δηλαδή πρέπει να ξεπεράσουμε την περίοδο των διαπιστώσεων και της θεωρίας. Πρέπει να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε επί του πρακτέου. Ο πατριωτικός χώρος, ο οποίος είναι πλήρης αντιφάσεων αυτή τη στιγμή και πολυδιασπάσεων, δηλαδή μιλάμε για εκατοντάδες είτε συλλογικότητες, είτε άτομα, είτε κινήματα, είτε έντυπα, είναι, όλα αυτά είναι επιμέρους, όλα αυτά είναι επιμέρους. Πρέπει να βρούμε ένα κεντρικό μπούσουλα πάνω στον οποίο θα εκφράσει όλες τις επιμέρους καταστάσεις. Και εμείς στην Ηλία είχαμε κάνει, έχουμε μάλλον μια κίνηση πολιτών, βγάλαμε δύο έντυπα εφημερίδας, κάποιες προκηρύξεις, κάναμε δύο εκδηλώσεις πριν 2-3 χρόνια με θέμα εθνικό νόμισμα,
που σαν θέμα και μόνο τρομοκρατούσε τον κόσμο, παρόλα αυτά είχαμε 80 άτομα κάθε φορά ήρθαν. Όλες αυτές όμως οι επιμέρους κινήσεις δεν μπορούν να έχουν συνέχεια, είτε σε εμάς γίνονται, είτε στη Μακεδονία γίνονται, είτε στην Κρήτη γίνονται, άμα δεν έχουν ένα κεντρικό σημείο αναφοράς. Δηλαδή εκείνο που λείπει αυτή τη στιγμή είναι κάποιος φορέας, να το πούμε αλλιώς, πολιτικός φορέας, που θα εκφράσει όλα αυτά πάνω σε ένα σχέδιο όμως. Yes. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας, εγώ δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, παιδιά, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Δεύτερο μέρος θα είναι ακόμα πιο δυνατό, γιατί θα βάλουμε κίτρινα γυλαίκα, θα βάλουμε αστυνομική βία, θα βάλουμε τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη, πώς, και το bullying το οποίο γίνεται, που θα μας πει εδώ πέρα ο Ρούντι για το bullying. Θα μιλήσουμε για τη στάση της αριστεράς και πού θα φτάσει αυτή η αριστερά επιτέλους. Και για σαν, σαν υπόθεση εργασίας, σαν case study, σε όλους μας ακούνε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά μηνύματα. Είναι ιδέες για το πώς θα βρούμε αυτό το κάτι το οποίο θα ξεσηκώσει τον κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσικούλα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής στη σπηλιά του Πλάτωνα από την Earth Open στους 106,7 στα FM, την ελεύθερη ραδιοφωνία και πάντα με την πολύτιμη συμβολή του Μανώλη του Σάλα στους ήχους. Μια εκπομπή η οποία φιλοξενεί τον Ρούντι, τον Ρινάλντι και έχω και ως συμπαρουσιαστή μου τον Ανδρέα τον Κλαδιανό, και από ό,τι φαίνεται από την ανταπόκριση που υπάρχει πρέπει να πηγαίνει αρκετά καλά. Σε αυτήν την εκπομπή θα έχουμε πολύ... θα είναι ακόμα πιο δυνατή από το πρώτο μέρος και θα πάμε αμέσως κατευθείαν, Ρούντι. Θέλουμε ένα σχόλιο για κίτρινα γυλαίκα, θέλουμε ένα σχόλιο για Ιταλία και για τις προαλυφόμενες εξελίξεις εκεί. Ναι, νομίζω ότι ταυτόχρονα σχεδόν σε δύο χώρες βασικές, μεγάλες της Ευρώπης γίνονται συνταρακτικά πράγματα. Εδώ πέρα όλοι αποθήσανε το θέμα της Ιταλίας μιλώντας ότι υπάρχει ένας ακροδεξιός ο Σαλβίνη στην κυβέρνηση και άρα μάλλον η κυβέρνηση είναι ακροδεξιά και ξεμπερδεύανε με αυτό το πράγμα δηλαδή. Όχι μόνο αυτό, είναι και ο εθνολαϊκισμός. Ναι, βέβαια. Ο εθνολαϊκισμός. Ο εθνολαϊκισμός είναι ο πρώτος εχθρός αυτή τη στιγμή, πιο μεγάλος και από την τρομοκρατία. Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έκανε έβαλε πρώτο θέμα τον εθνικολαϊκισμό και πώς τον αντιμετωπίσουμε. Και επομένως αυτή τη στιγμή οι ελίτ της παγκοσμιοποίησης φοβούνται πάρα πολύ αυτή την εξέγερση, να το πω έτσι, του κόσμου, ο οποίος δεν μπορεί άλλο μέσα από το ανακάτεμα και από τις επιπτώσεις που φέρνει η παγκοσμιοποίηση μέσα σε κάθε χώρα, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Από αυτή την άποψη στην Ιταλία, ενώ περιμέναμε για παράδειγμα ότι μετά το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κουνιόταν πια φύλλο, γιατί μας τιμώρησαν παραδειγματικά, βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι αναταραχές στην Ευρώπη, είναι στην ημίσια διάταξη σε όλες τις χώρες σχεδόν. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν, δεν υπάρχει σταθερότητα στις κυβερνήσεις, δεν μπορούν να φτιαχτούν πλειοψηφίες εύκολα αυτά κτλ. Και υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση, να το πω έτσι, η οποία με διάφορους τρόπους, περνώντας από χαραμάδες, παρισφρεί και γίνεται κεντρικό πολιτικό γεγονός. Για παράδειγμα, στην Ιταλία έχουμε μια κυβέρνηση που δεν ελέγχεται από τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι μικρό δηλαδή, και τους κάνουν πόλεμο, είναι πόλεμος αυτό που συμβαίνει, δεν είναι κάτι λιγότερο δηλαδή. Και βλέπουμε ότι γίνονται και πραξικοπήματα, δηλαδή το πραξικόπημα που έκανε ο Τσίπρας αλλάζοντας δημοψήφισμα είναι μικρό απέναντι στο πραξικόπημα που έκανε ο Ματαρέλα, που αρνήθηκε να κάνει υπουργό το Σαβόνα, γιατί ο Σαβόνα έλεγε ότι είναι γερμανικό κλουβί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά φτιάχτηκε κυβέρνηση και δίνει 9 με 10 δις για κοινωνική πρόνοια που είναι έξω από τα προγράμματα και από τον τρόπο που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυβερνάει. Και αυτό είναι έγκλημα καθοσιώσεως και είναι και ζήτημα, πώς το λέει, δηλαδή και τιμωρητικής πολιτικής απέναντι στην Ιταλία, και βλέπουμε ότι γίνεται ένα μπραντεφέρ που είναι πολύ πιθανό να χαθεί και αυτό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι όλα πρέπει να καταλήγουν σε νίκες, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει είναι μια... Είναι ήδη νίκη. Αυτό θέλω να πω, ότι ήδη το ότι υπήρξε μια τέτοια κυβέρνηση και ότι κατόρθωσε έστω και με συμβασμούς να πετύχει, να δώσει και θα δώσει μερικά πράγματα, είναι ήδη
ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό της Γαλλίας είναι ακόμα πιο ριζοσπαστικό, που μπορεί να μην έχει φτάσει στο να έχει κυβέρνηση αυτό το κίνημα, έχει μια ιδιοτυπία, αλλά είναι μια εξέγερση της φτωχής, της ξεχασμένης, της θυμωμένης Γαλλίας, των ανθρώπων οι οποίοι δεν επιβιώνανε και δεν μπορούσαν να επιβιώσουν όλο αυτό το διάστημα. Ενάντια στη πλούσια Γαλλία, ενάντια στο Μακρόν που είναι το παιδί των τραπεζών και των Ρότσιλτ και όλων αυτών κτλ. Απέναντι στα άκαμπτα πράγματα ότι δεν κάνουμε καμία παραχώρηση, δεν κάνουμε καθόλου πίσω. Ας κάνετε ό,τι αγώνες θέλετε, σας ρίχνουμε, σας ψεκάζουμε, σας κάνουμε, σαν και τελειώνουμε. Και εμφανίζεται ένα κίνημα δηλαδή από το πουθενά, εκεί που δεν το περιμένανε, το οποίο είναι ριζοσπαστικό, ακιδεμόνευτο. Αγκαλιάζει κόσμο από όλα τα κοινωνικά στρώματα, εννοώ τη φτωχολογία και όλα αυτά που περιέγραψα, τη φτωχή Γαλλία, όχι τη Γαλλία του Παρισιού, αλλά όλη τη περιφέρεια πρώτα, που βρίσκει έναν τρόπο να συνεννοηθεί και βρίσκει κάποιες δομές και κάποιους τρόπους συνεννόησης μεταξύ τους. Έχει και μια ταυτότητα που είναι ένα γυλαίκο κίτρινο, το οποίο ήταν υποχρεωμένοι όλοι να έχουν μέσα στο αυτοκίνητό τους, ακρίβηναν τα καύσιμα. Και όλοι αυτοί διαμαρτυρήθηκαν για την ακρίβεια των καυσίμων και του φτηνού ντίζελ. Δηλαδή, όποιος έχει ένα παλιό τρακτέρ, ένα αυτό κτλ., μόνο με ντίζελ μπορεί να το κινήσει. Όταν του καταργείς αυτό το δικαίωμα και του βάλεις και φορολογία πάνω σε αυτά, είναι η σταγόνα που αυτό το πράγμα ανατινάζεται και αρχίζει αυτό το κίνημα να πολιτικοποιείται και να μην κάνει πίσω. Και να δείχνει μια μεγάλη αλληλεγγύη και μια μεγάλη αποφασιστικότητα. Δηλαδή, η εικόνα που γονατίζει ο κίτρινογυλακάς και του ρίχνει η Αντλία, και αυτός δεν υποχωρεί, είναι κάτω και τρώει το νερό της Αντλίας, δηλαδή, είναι συμβολικό, μοιάζει με την εικόνα εκείνου του Κινέζου που είναι μπροστά στο τάγκ. Και είναι όλοι. Στο Τιάνανμεν στην πλατεία. Ναι, και είναι 80.000 στρατοχωροφύλακες, οι χωροφυλακοί είναι οπλισμένοι στην Γαλλία, τεθωρακισμένα. Ελεύθεροι σκοπευτές, πράγματα αυτά και τα λοιπά, και παρό 40 σταθμοί αποκλεισμένοι, 2.000 συλλήψεις, έχει κάνει 4.000 συλλήψεις, πάει και χτυπάει ιδιαίτερα την νεολαία, τι φοβάται τους μαθητές που μπαίνουν στον αγώνα. Είδατε τις σκηνές αυτές που τους έχουν γονατιστούς με τα χέρια πίσω, δηλαδή σαν να είναι σε στρατόπεδο οι άνθρωποι αυτοί, και αυτοί αντί να δεν διεκδικούν τώρα πάρε πίσω το μέτρο, το έχει πάρει πίσω το μέτρο για ένα χρόνο ο Μακρόν. Α, δεν κάνω πίσω του λένε υπόλοιπα. Παρετήσου Μακρόν, φύγε, και ο Μακρόν αναγκάζεται και ρίχνει 10 δις στο να δώσει 100 ευρώ στο κατώτατο μισθό και σε όλους να δώσει. Με επιδοματική μορφή όμως πάντοτε, έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία. Όχι μισθό. Ναι, βέβαια δεν μπορεί να καθιερώσει έναν άλλο μισθό, ένα αυτό και τα λοιπά, αλλά δίνει 100 ευρώ, δίνει, πώς το λένε, δίνει στους συνταξιούχους πράγματα, υπόσχεται να αλλάξει κάποιες νομοθεσίες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βγήκε, ζήτησε συγγνώμη αν πρόσβαλε τους ανθρώπους. Δηλαδή, αναγκάστηκε. Βέβαια, είπε ότι δεν μπορεί να ανεχτούμε αυτή τη βία. Δηλαδή, απέναντι σε αυτούς τους κασέρ που λένε στη Γαλλία, δηλαδή, τους μπαχαλάκηδες, δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή από το κράτος. Δεν μπορεί να κάνει πίσω και σε αυτό το θέμα. Και αυτοί πάνε για Πέμπτο Σάββατο, μεθαύριο, να συνεχίσουν την κινητοποίηση. Και υπάρχουν δύο ρεύματα μέσα στο κίνημα αυτό. Ένα που λέει είναι αρκετά αυτά και μπορούμε τώρα να τραβηχτούμε πίσω, και υπάρχει και ένα άλλο ρεύμα το οποίο λέει ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν έχει σημασία, ακόμα και αν σταματήσει τώρα εδώ αυτό το πράγμα, έσπασε αυτό το ζήτημα ότι δεν δίνουμε τίποτα και δεν μπορεί να κερδίσετε τίποτα αν αγωνιστείτε. Αυτό το τίνα, δεν υπάρχει προοπτική και δεν υπάρχουν χρήματα και δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γκρεμίζεται σιγά σιγά και δείχνει πως αν υπάρξει μια αποφασιστική πάλι, τρίζει το θεμέλιο της ευρωκρατίας. Δεν είναι τόσο σταθεροποιημένο, δεν είναι τόσο ισχυρή όσο νομίζουμε. Υπάρχει μια τεράστια αντίδραση σε όλη την Ευρώπη για τη γερμανική Ευρώπη. Και ο Ιταλός το νιώθει αυτό για την γερμανική Ευρώπη, και ο Γάλλος το νιώθει, και όλοι οι άλλοι γύρω τριγύρω, Ισπανοί, πράγματα. Και ακόμα και ο σκληρός πυρήνας που είναι κοντά στη Γερμανία. Και οι Βέλγοι, και μόνο οι Λουξεμβούργοι είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η παρτίδα με το Σαββατοκύριακο και πώς θα κυλήσει στη Γαλλία. Αλλά ήδη αυτό, μέσα σε 4 εβδομάδες, γίνανε τέτοια βήματα, μοιάζει λίγο αντίστοιχο με τις πλατείες, τις δικές μας, ας πούμε. Για παράδειγμα, να πω κάτι για τις πλατείες, για να. Πάλι κάνουμε λίγο παρθεντολογία, αλλά είναι, αν αφήναμε μια συνέλευση αριστερά να συζητάει αν θα έχω ελληνική σημαία ή δεν θα έχω, θα μπορεί να πλακωνόμασταν στο ξύλο και να μην παρνόταν καμία απόφαση.
Και αυτό να συζητιέται 3-4 μήνες για το τι θα κάνουμε στη συγκέντρωση αυτά και τα λοιπά. Αυτό μέσα σε 2 ώρες είχε λυθεί. Τέλος. Ύστερα, δεν θέλουμε κομματικά πανό. Είχε τελειώσει. Τελείωσε. Εγώ από όλη αυτή την... Θες κάτι να πεις, Αντρέα, μισό λεπτό να... από όλη αυτή την ιστορία, εγώ 2 πράγματα κρατάω. Καταρχάς ότι ορισμένες αντιδράσεις βγαίνουν από ορισμένες, για μας μας φαίνονται λεπτομέρειες, όπως είναι αυτός ο φόρος ή τυχαία γεγονότα, τα οποία προκύπτουν από τι? Από την αλαζονία των κυβερνώντων, η οποία συμπιέζει την κοινωνία σε ένα βαθμό απίστευτο. Όπου κάποια στιγμή εκεί η κοινωνία δεν έχει άλλη βαλβίδα εκτόνωσης και ο μόνος τρόπος να εκτονωθεί είναι αυτός. Αυτό το οποίο θέλω να συζητήσουμε όμως είναι το εξής, και ίσως τρεις και οι τρεις το συζητήσουμε. Κάτι, άσχετα το ένα το θέμα με το άλλο, αλλά έχουν κοινό παρονομαστεί. Κάτι οι αντιδράσεις του Ραχώη απέναντι στην εξέγερση στη Βαρκελόνη. Κάτι στην Ελλάδα οι δικές μας εξεγέρσεις. Κάτι στη Γαλλία η απίστευτη βία της αστυνομίας. Γιατί εγώ έχω δει ορισμένα τέτοια βιντεάκια τα οποία με στοιχειώνουν κάθε μέρα. Δηλαδή η βία είναι απίστευτη. Δεν είναι μόνο κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι μόνο αστυνομικοί. Είναι και κάποιοι άνθρωποι με πολιτικά και χωρίς διακριτικά, οι οποίοι οπλοφορούν κιόλας. Υπάρχει η Eurogen 4, δηλαδή η καταστολή πλέον έχει ξεπεράσει αυτά τα οποία γνωρίζαμε και πάμε καθαρά για πόλεμο. Δηλαδή η elite, το ξέραμε, οι πολιτικές ηγεσίες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μισούν τους πολίτες, ξεκάθαρα. Και επίσης τίθεται και ένα άλλο θέμα, το οποίο ξεβρακώνει τελείως, για κάτι γνώμη μου, όλη την αριστερά. Πού κρύβονται όλοι αυτοί που μας είχαν πρίξει, συγγνώμη για τον λαϊκισμό, μην τύχει και βγει η Λεπέν στη Γαλλία. Δηλαδή, πόσο πιο φασισμό μπορείς να εφαρμόσεις από αυτά τα οποία έκανε ο Μακρόν απέναντι στη νεολαία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τους νεαρούς που είπες, Ρούντι, εγώ το βλέπω στον ύπνο μου πια. Αντρέα, θες κάτι να πεις? Ναι, θέλω να πω ότι επαναστατικές διεργασίες 2 ημερών μπορούν να καταρρεύσουν θέσεις και καταστάσεις παγιωμένες στην κοινωνία δεκαετιών. Όλες αυτές οι ενέργειες με τις δυνάμεις καταστολής από τις οικονομικές ελίτ δείχνουν, από τη μια μεριά δείχνουν τον πανικό τους, ότι δεν μπορούν, είναι ξένοι, όχι δεν μπορούν να αφουγκραστούν, φύση και θέση είναι ξένοι με την κοινωνία. Ποτέ δεν θα μπορέσουν να αφουγκραστούν την κοινωνία. Και είναι το πρόσωπο, το ομόπρόσωπο μάλλον του φασισμού, της παγκοσμιοποίησης με την αντιφασιστική σημαία. Δηλαδή ο φασισμός σήμερα περνάει με μια τύπους αντιφασιστική λογική, επιστρατεύοντας τα φαντάσματα του φασισμού. Είναι μια κατηγορία που θεωρεί, υπάρχει μια κατηγορία στον χώρο ιδεολειπτική, της ιδεολειπτικής αριστεράς, που θεωρεί την οποιαδήποτε πατριωτική δράση ή αντίδραση του απλού λαού, ότι και βλέπουν πίσω από κάθε αντίδραση εθνικιστικά, ρατσιστικά και φασιστικά φαντάσματα. Είναι μια ελάχιστη μειοψηφία όλοι αυτοί που δεν ασκούν επιρροή στην κοινωνία, αλλά είναι επικίνδυνοι, γιατί στη βάση των λογικών τους μπορούν να δουλέψουν οι πράκτορες και οι προβοκάτορες και οι πληρωμένοι υπάλληλοι του Σόρος και του κάθε Σόρος και να κάνουν τεράστια ζημιά. Εκείνο που θέλω να πω σε σχέση με την Γαλλία είτε με την Ιταλία είναι ότι, και με την Ελλάδα, ότι υπάρχουν κάποιες τακτικές νίκες, σίγουρα υπάρχουν κάποιες τακτικές νίκες των κινημάτων ή των κυβερνήσεων που έχουν αναλάβει να έρθουν σε μια σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στην Ιταλία.
Πλην όμως αυτές οι τακτικές νίκες πρέπει να ενταχθούν σε μια συνολική στρατηγική νίκη, σε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο. Για να γίνω σαφής, αν ας πούμε αυτά τα κινήματα, είτε της Γαλλίας, βάλει θέμα να απαγκιστρωθεί από τους υπερεθνικούς θεσμούς της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε αυτό θα ήταν μια στρατηγική νίκη των κινημάτων υπέρ των εθνικών κρατών, υπέρ των δυνάμεων της εργασίας, στην τελική ανάλυση και κατά της παγκοσμιοποίησης, όπως το εκφράζεται μέσα από την γερμανική καπιταλιστική ολοκλήρωση. Δηλαδή αυτά πρέπει να, τα επιμέρους κινήματα και οι επιμέρους τακτικές κατακτήσεις πρέπει να ενταχθούν σε ένα τέτοιο... Μαθαίνουμε. Με τέτοια προοπτική. Μαθαίνουμε. Θέλεις να καταλήξεις πάνω σε αυτό... Ναι, δεν θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, γιατί νομίζω ότι συνδέονται τα μεν με τα δε και καλά έκανε ο Ανδρέας και έθεσε αυτό το θέμα κάποιων στρατηγικών στόχων που πρέπει να έχει το κίνημα. Θυμάμαι τις εκλογές που γίνανε στη Γαλλία πριν από λίγο καιρό. Στη προεκλογική περίοδο στη Γαλλία όλοι αναφέρθηκαν στους Γάλλους πατριώτες και όλοι ξεκινάγαν τις εκδηλώσεις τους είτε με τη Μαρσαλιώτισσα που είναι Αλοζανφόντελα πατρί, έτσι. Είχαν τις γαλλικές σημαίες παντού και μιλούσαν με διαφορετικό πρόγραμμα ο καθένας, ας πούμε, για το ποια Γαλλία θα ήθελε. Ο Μελανσόν κατόρθωσε και πήρε ένα 19-20%, δηλαδή ήταν 3-20 τα πρώτα κόμματα στις εκλογές αυτές, ακριβώς έχοντας και αυτός μία τακτική και μια γλώσσα περίπου, θέλω να πω για τη γλώσσα του και τη σημειολογία του, που ήταν γαλλική σημαία, Μαρσαλιώτισσα και, πώς το λένε, κοινωνική ευαισθησία. Αυτά τα τρία πράγματα, ας πούμε. Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι και αυτός προσχωρεί στο εθνικιστικό στρατόπεδο και δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Αυτό του έδωσε δύναμη, εκείνου δηλαδή. Και θέλω να πω ότι από εκείνη τη στιγμή, προσέξτε, μέχρι σήμερα ξεπετάγεται ένα κίνημα το οποίο ενδιαφέρεται για τη χώρα του. Ο Γάλλος που παίρνει μέρος στο κίνημα αυτό και μιλάει στις διάφορες συνεντεύξεις που παίρνουν στον δρόμο, αυτοί που παίρνουν μέρος στις διαδηλώσεις δηλαδή, είναι ότι θέλω να ξαναδώ τη χώρα μου που να είναι έτσι, να έχει αυτά, να μπορώ να ζω, να έχω ένα εισόδημα, να ακούγεται η φωνή μου, δεν μας εκφράζει κανένας. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια απογύμνωση της κοινωνίας από το πολιτικό σύστημα το οποίο υπάρχει. Ακόμα και αν μεταμφιέζεται το πολιτικό σύστημα και αναγκάζεται να βάλει σημαίες, να βάλει σύμβολα, να βάλει αυτά και τα λοιπά, να μεταμφιέζει για να μπορεί να έχει μια επικοινωνία με τον κόσμο. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας, ακόμα και για όλα τα, πώς το λένε, όλα τα εγχειρήματα τα οποία πρέπει να δοκιμαστούν και να γίνουν δηλαδή. Δείτε, ας πούμε, τα 5 αστέρια στην Ιταλία. Πώς ξεκίνησαν? Ήταν ένας σατυρικός ηθοποιός, ο οποίος τα έλεγε έξω από τα δόντια, σαν να κάνει σάτυρα σε πλατείες αυτά και τα λοιπά. Ήταν, ας πούμε, κάτι σαν το Λαζόπουλο, αλλά όχι Λαζόπουλος, έτσι, να συνοηθούμε. Ο οποίος όμως έφτιαξε και ένα διαδικτυακό κόμμα, μια πλατφόρμα διαδικτυακή, και είπε ότι οικοδομούμε και οργανωνόμαστε σε όλη την Ελλάδα πάνω σε αυτές τις θέσεις και σε αυτά τα πράγματα και φτιάχνουμε θέσεις. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κατόρθωσε πρώτα να εμπνεύσει, δεύτερο να εκφράσει, τρίτο να μπορεί να συγκεντρώνει, τέταρτο έδωσε ένα βήμα στον κόσμο. Δηλαδή, το βήμα ήταν η πλατφόρμα με την οποία φτιάχνουμε το πρόγραμμα, έκανε συναντήσεις και αυτά και τα λοιπά. Και έφτασε να είναι το πρώτο κόμμα στην Ιταλία, όχι ακολουθώντας το δρόμο που ξέραμε εμείς παλιά, ότι φτιάχνεις ένα πολιτικό πρόγραμμα, φτιάχνεις μια καθοδήγηση, φτιάχνεις ένα κομματικό ιστό παντού, προσπαθείς να έχεις θέσεις στα συνδικάτα, στους συνεταιρισμούς, στους φοιτητές, αυτά, κάνεις δουλειά, παίρνεις 7% στις προεκλογές, μετά έχεις ένα σχέδιο και κάποια συνθήματα, πας στο 15, πας αυτό και τέλος πάντων μέσα σε μια 20ετία φτάνεις κάπου ή δεν φτάνεις πουθενά ή διαλύεσαι ή δεν ξέρω πού σε οδηγεί. Αυτά φτιάχνονται πλέον
με διαφορετικό τρόπο, πολύ πιο γρήγορα. Δεν ξέρω, πιο ποια... ναι, δεν ξέρω ποια είναι η ανθεκτικότητά τους πάνω σε αυτά. Φαίνεται ότι η μορφή, πώς το λένε, κίνημα και κόμμα είναι πιο μπερδεμένη, πιο μπάσταρδη σήμερα από ό,τι ήταν στα μυαλά τα δικά μας τον 20ο αιώνα, και μπορεί και να αλλάζει αυτό, να μην μένει ίδιο, κάτι να διαδέχεται με κάτι άλλο δηλαδή. Η Λατινική Αμερική δεν έχει να εμφανίσει κόμματα, να το πω έτσι, με τη μορφή των κομμουνιστικών κομμάτων ή των σοσιαλιστικών κομμάτων. Είναι συνασπισμοί που παίρνουν τη μορφή του κόμματος. Παίζει ρόλο, ας πούμε, μια μορφή λαϊκισμού, είτε με έναν ηγέτη, είτε με κάποια ριζοσπαστικά συνθήματα, ή κάπου παίζει ρόλο στρατός, όπως στη Βενεζουέλα, ή αλλού τα ιθαγενικά κινήματα, Εκουαδόρ, ή αλλού όπως στη Βολιβία το εργατικό κίνημα των μεταλλορύχων και αυτά, και ο αγώνας για το νερό, η Ζαπατίστα στο Μεξικό. Και βάζουν καινούργια πράγματα που θα έπρεπε και η θεωρία και η στρατηγική μας να τα πάρει υπόψη. Και νομίζω ότι στην Ευρώπη είμαστε πίσω από ριζοσπαστικές ιδέες, να το πω έτσι, που να μπορούν να μορφοποιήσουν όλο αυτό που υπάρχει, γιατί υπάρχει αυτό και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Το Πασόκ για παράδειγμα, όταν ήρθε το 1974, ενώ η αριστερά έκτιζε κόμματα, είπε την αυτοοργάνωση και μάζεψε ό,τι ριζοσπαστικό υπήρχε, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, αυτά και τα λοιπά, και είδε και ένα δρόμο εδώ πέρα και τα λοιπά, και είχε 5 φόντα και είχε έναν Αντρέα που ήταν γάτος, να το πούμε έτσι, σε σχέση με τα διάφορα πράγματα, και κατόρθωσε και μάζεψε ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Τηρουμένων των αλλογιών, χρειάζονται κάποια τέτοια πράγματα σήμερα. Δεν φτάνει μόνο η διακήρυξη στις 3 Σεπτέμβρη, κάτι αντίστοιχο, μια διακήρυξη τωρινή. Χρειάζεται ένα κίνημα που μας δώσει, να δώσει την αναρχτήρια όθηση, να είναι ένα Big Bang το κίνημα αυτό, να είναι τα 42 σημεία του κινήματος. Και όπως είναι... πολύ σωστά είπες, να βάλει και οικολογικά θέματα. Πρέπει όλα. Το πρέπει νερό. Πρέπει να είναι και πολυσυλλεκτικό, δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι μόνο σε ένα ζήτημα ή σε κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνέστηση, 4-5 πυλώνες, ποιοι είναι τα βασικά θέματα στην Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή η επιβίωση της Ελλάδας, όπως είπαμε χθες στο βιβλίο. Και είναι καλό να πούμε δύο λόγια. Πούμε δύο λόγια, ναι. Ωραία. Θα πούμε δύο λόγια. Γιατί αναπτύσσεται ένας προβληματισμός για αυτά τα θέματα. Θα κάνουμε ένα σύντομο, πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και μπαίνοντας μέσα θα μιλήσουμε και για μεταναστευτικό σύμφωνο. Πέρασε μισή ώρα. Άστο πως έχει πέρασει η ώρα, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τυχώς κομμάτι της εκπομπής στη σπηλιά του Πλάτωνα με τον Ρούτη και τον Ανδρέα πάντα κοντά μου. Ένα πολύ σύντομο που θα πω για να κλείσω το θέμα το μακεδονικό. Μία εκτίμηση την οποία είχα κάνει εδώ και αρκετό καιρό και δεν θέλω, λέω, για να. Εγώ δεν θέλω να πέφτω μέσα σε κάποιες εκτιμήσεις, το αντίθετο. Αλλά έρχονται και με τα ενισχύοντα γεγονότα. Είχα πει ότι το μακεδονικό δεν θα παίξει τόσο μεγάλο ρόλο ως προς τα Σκόπια, αλλά για τον μεγάλο ιδεατισμό τον αλβανικό, ο οποίος κατά τη γνώμη μου θα καταπιεί τα Σκόπια και θα κάνει ένα τόξο μέχρι το Κόσοβο. Και σήμερα και από χτες, προχτές μάθαμε ότι το Κόσοβο πέρασε ένα νομοσχέδιο ότι θα έχει στρατό. Δηλαδή όλα συντείνουν σε αυτό, ότι πλέον πάμε για ένα αλβανικό, μια αλβανική δύναμη, αλβανική δύναμη στα Βαλκάνια. Και πολύ φοβάμαι, Ρώτη, ότι με αυτή την ενδοτική κυβέρνηση, είτε από την Τουρκία είτε από την Αλβανία, θα προχωρήσουμε σε μια πρότυπη φιλανδοποίηση της Ελλάδας και θα είμαστε σε ό,τι χειρότερο μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό είναι το ένα. Και από εκεί και πέρα θέλω λιγάκι και από τους δυο σας, κύριε Ρούντι, μια άποψη για το περίφημο αυτό σύμφωνο μετανάστευσης. Τέλος πάντων, για το πρώτο θέμα, θέλω να πω ότι μοιάζει σαν να μην υπάρχει ελληνική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αφήνουμε και δημιουργούνται τετελεσμένα τα οποία δεν θέλει πολύ φαντασία ή πολύ μυαλό να σκεφτεί κανείς ότι αυτά θα στραφούν ενάντια μας και πολύ σύντομα. Για παράδειγμα, είχαμε αυτή την εκτέλεση του Κατσίφα και για μέρες η ελληνική κυβέρνηση δεν έλεγε τίποτα πέρα από μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών στην αρχή. Μετά δεν πήγε κανείς εκεί, δεν πήγε κανένας επίσημος, δεν πήγε κανένας βουλευτής, δεν πήγε τίποτα κανείς να δει τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Και ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα πώς ακριβώς έγινε από τις αλβανικές αρχές και αυτό είναι προκλητικό. Το δεύτερο πράγμα είναι με τις περιουσίες που γίνεται στην ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία, στην περιοχή της Χιμάρας, στον Άι 40 κτλ. Όπου με το έτσι θέλω σου λένε αυτές οι περιουσίες είναι κρατικές πλέον
και τις δίνουν για 20 χρόνια σε κάποιους που θα κάνουν έργα και τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή και στην ουσία διώχνουν το ελληνικό στοιχείο από εκεί πέρα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η ελληνική πολιτική πριν μπει η Αλβανία στο ΝΑΤΟ να έχει θέσει μια σειρά από όρους να διασφαλιστούν τέτοια πράγματα και να μην μπορούν να κουνούνται και με αυτό το πράγμα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή δηλαδή θα μπορούσε να μπλοκάρει με βέτο όλες τις χρηματικές ροές που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τους άλλους οργανισμούς προς την Αλβανία. Δεν υπάρχει ενεργητική πολιτική. Το ίδιο γίνεται και με το θέμα της Μακεδονίας, δηλαδή το βλέπουμε. Δεν θέλει πολύ δηλαδή για να το καταλάβουμε. Τώρα, νομίζω ότι ένα από τα σχέδια της παγκοσμιοποίησης είναι ακριβώς η αλλίωση των πληθυσμών και η μεγάλη μεταφορά, να το πω έτσι, πληθυσμών και μεταναστών από διάφορες περιοχές, αφού μισούν τους λαούς και δεν τους κάνουν οι ίδιοι οι λαοί τους και οι λαοί τους δυσπιστούν προς αυτούς, θα αλλάξουν ή θα ανακατέψουν τους λαούς. Παίρνουν και πολλά την εργασία τους, κάνουν. Βεβαίως, βεβαίως. Παίρνουν και πολλά λεφτά. Βεβαίως. Και πρέπει να είναι ένα φτηνό εργατικό δυναμικό και να αναλάβει μια σειρά από δουλειές στο χώρο της Ευρώπης και από την άλλη μεριά να εκβιάζονται οι πληθυσμοί και οι εργαζόμενοι και αυτά και τα λοιπά, να αλλάξουν συνήθειες, πράγματα αυτά και τα λοιπά, με ιστορίες που φαίνεται ότι δεν αφομοιώνονται εύκολα. Δεν είναι πληθυσμοί οι οποίοι δεν μοιάζουν, για παράδειγμα, με όλο αυτό το ρεύμα από την Ανατολική Ευρώπη που πήγε προς την προς την άλλη Ευρώπη, ας πούμε, που πάλι υπήρχαν προβλήματα αλλά ήταν πιο εύκολα αφομοιώσιμοι. Και θρησκεία, έχουν άλλη συναφή, άλλη κουλτούρα. Είναι δικαιϊκό σύστημα, δεν είναι θρησκεία. Είναι δικαιϊκό σύστημα διαφορετικό. Ακριβώς. Και νομίζω ότι δημιουργούνται προβλήματα και θα τα δούμε μπροστά μας δηλαδή. Και με έναν τρόπο, ας πούμε, μέχρι και το τζιχάντ, ο Ιερός Πόλεμος, θα μεταφερθεί. Και έχουν γραμμή κάποια δίκτυα διεθνοποιημένα πλέον του Ισλάμ, συγκεκριμένων πτερήγων δηλαδή, να μεταφέρουν τη σύγκρουση και μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό που... Πιστεύεις ότι το γεγονός αυτό με τον Μαροκινό, αν ήταν ο Μαροκινός ο εκτελεστής, γιατί κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό το πράγμα, ήταν προβοκάτσια, γιατί ήταν λίγο περίεργο το χρονικό σημείο στο οποίο επέλεξε να κάνει την επίθεση. Εγώ νομίζω... Και επίσης κάτι άλλο. Στις συναθροίσεις των κίτρινων γυλαίκων, που δεν είναι αεκτζίδες, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι αεκτζίδες, είναι κίτρινα γυλαίκα, συγγνώμη, δεν για βλέπουμε το Μητσοτάκη μετανάστες είναι... καθόλου. Αριανή είναι για το Μητσοτάκη. Δεν βλέπουμε καθόλου μετανάστες. Δηλαδή είναι περίεργα, να πω αυτά τα δύο. Και μετά για να πούμε και για τον... Καλά το λες. Θέλω να πω ότι είναι ο φτωχός λευκός Γάλλος ο οποίος εξεγείρεται με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν στη Γαλλία. Μοιάζει λίγο με το στοιχείο του λευκού εργάτη στη ΣΥΠΑ που και αυτός, Τραμπ. Και που αυτός ξεσηκώθηκε με όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Και όντως μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει μέρος τέτοια κομμάτια μεταναστών μέσα στις κινητοποιήσεις αυτές. Και από ό,τι θυμάμαι στα 42 αιτήματα έχουν κάποιες θέσεις οι οποίες αγγίζουν, είναι υπέρ της αλληλεγγύης απέναντι σε κόσμο που έρχεται από άλλες χώρες, αυτά και τα λοιπά, αλλά βάζουν και μια λογική ότι πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο σε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτό που λέει και ο Λαφοντέν, ας πούμε, στη Γαλλία ή και η Σάρα Βάνεγκου στη Γερμανία, συγγνώμη, αρχίζουν και προβληματίζονται, λένε πως αυτό το κομμάτι που έρχεται ζει στην ουσία σε βάρος του πιο φτωχού κομματιού αυτών των κοινωνιών. Και άρα τι αριστερά είμαστε άμα δεν προστατεύουμε και το πιο φτωχό κομμάτι της χώρας μας στο και όνομα... Και τι μαρξιστές είμαστε, ναι, στο όνομα σε αυτά που διεθνισμού, ο οποίος επιβάλλεται και το θέλει το μεγάλο κεφάλαιο και το ανακατεύει η παγκοσμιοποίηση και το φέρνει έτσι με αυτό το πράγμα. Και επομένως νομίζω ότι θα ανοίξει το θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού και με διαφορετικούς όρους. Την ίδια ώρα που αυτή μέσω του ΟΗΕ και αυτή η συμφωνία που κάνουν στο Μαρακές προχθές, δηλαδή 164 χώρες υπόγραψαν για την ελεύθερη διακίνηση των μεταναστευτικών ροών. Υπάρχουν χώρες που δεν το επικύρωσαν αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι εδώ πρέπει να έχουμε μια γραμμή εμείς, να μην αφήσουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε μεγάλο φράχτη προσφυγικών ροών για την Ευρώπη. Δηλαδή έχουν ειδικό καταμερισμό για τις χώρες. Ελλάδα και κάποιες βαλκανικές
θα είναι ένας τεράστιος φράχτης που θα στηβαχτεί κόσμος και θα διαλέγουν Νήσος Έλλης. Νήσος Έλλης θα είναι η Ελλάδα. Πώς ήταν στην Νήσο Έλλη όταν πηγαίνανε στην αρχή του αιώνα του 20ου οι δικοί μας και περνάγανε αυτά, έτσι θα είναι για το προσφυγικό. Ενώ θα έπρεπε να είναι τράνζιτ. Και με αυτό γκριζάρουν τα νησιά όλα και είναι πολύ. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι τυχαίο το ότι κάνουν τα νησιά hot spot. Φυτεύουν πόλεις των 8.000, των 10, των 7.000, των 5.000 μέσα στην καρδιά κάποιων νησιών, ακριτικών νησιών, όταν υπάρχει πρόβλημα με η Τουρκία, ας πούμε, και νομίζουν ότι εκεί θα έπρεπε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και όλο αυτό δηλαδή, αν ανοίξει τη στρόφιγγα ο Ερντογάν, έχει ένα γεωπολιτικό όπλο. Αυτό είναι όπλο πλέον. Δεν είναι απλά και μόνο. Δηλαδή υπάρχει ο ανθρωπισμός και η ανθρώπινη πλευρά, αλλά αυτοί δεν μετράνε καθόλου αυτή την πλευρά. Και τέλος πάντων ο ελληνικός λαός έδωσε και από το υστέρημά του. Ακριβώς. Δηλαδή βοήθησε όσο μπορούσε. Δηλαδή. Αυτά η ιστορία εκείνη του Βοσκού που είχαν βγει στο νησί του και άρμαγε τις κατσίκες του για να δώσει τα μικρά παιδιά γάλα δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές από τον κόσμο. Και παρόλα αυτά, άμα πεις ότι δεν χωράμε ή δεν μπορούμε άλλο, θα σε πούνε ότι είσαι ρατσιστής. Αντρίκο, κάνε μας μια αναφορά σε μια πολύ όμορφη χθες παρουσίαση βιβλίου του κοινού μας φίλου, του Νίκου του Ιγκλέση, που και αυτόν τον έχουμε φέρει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Ήμασταν και τρεις παρόντες. Και να το σχολιάσουμε κιόλας την στρατηγική επιβίωσης του ελληνικού λαού. Ο Νίκος ο Ιγκλές με ανάγκασε, να το πω χαριτολογώντας, να κάνω 300 χιλιόμετρα αυτό για το βιβλίο του και με την ευκαιρία να βρεθούμε, να έχω τη χαρά να είμαστε και μαζί απόψε. Ωραία. Α, και εγώ σ' ανάγκασα από μέσα μαζί με τον Νίκο. Και ο Ρούντι. Να πω ότι ο Νίκος ο Ιγκλές έχει προσφέρει πολλά και προσφέρει πολλά και ανιδιοτελώς. Φάνηκε και από το κλείσιμο χθες της τοποθέτησής του που είχε έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Και εγώ είχα φύγει, δυστυχώς φύγει λίγο πριν το τέλος και εγώ αναγκαστικά. Ο Νίκος Ιγκλές απαντάει σε αυτό που έθεσα στην αρχή, δηλαδή για το τεράστιο πολιτικό κενό που υπάρχει, που δεν εκφράζεται ο κόσμος και που τα καθάρματα που δεν τους ενδιαφέρει αν θα, η Ελλάδα θα φτάσει μέχρι τη Λαμία και τι πληθυσμό θα έχει, τα καθάρματα που κυβερνήσανε, κυβερνούν ή θέλουν να κυβερνήσουν, οι προδότες αυτοί, οι σύγχρονοι εφιάλτες, οι σύγχρονοι χίτες, μαυραγωρίτες και τάγματα ασφαλίτες, μπροστά στον πλούτο που θέλουν να αποκομίσουν, όχι μόνο οικονομικό πλούτο και κοινωνική ανέλυξη και θέσεις εξουσίας κλπ., δεν τους νοιάζει τίποτα. Το θέμα είναι ότι παίζουν μόνοι τους μπάλα. Τι ακριβώς προτείνει ο Νίκος? Και δεν υπάρχει εναλλακτική στρατηγική και πάνω σε αυτό το κομμάτι ο Νίκος πιστεύω ότι συμβάλλει θετικότατα. Δηλαδή για μένα προσωπικά είναι η μοναδική ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση που έχει κατατεθεί. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες και να μην τις ξέρω. Αλλά από όσο γνωρίζω εγώ είναι η μοναδική ολοκληρωμένη. Δεν θα πούμε όλο το βιβλίο γιατί θα πρέπει να πω και κόσμο να το πάρει. Δύο πράγματα θα πω. Στηρίζεται πάνω στην αντίθεση παγκοσμιοποίησης για κοινωνιών, ότι αυτή είναι η κύρια αντίθεση σήμερα, το δυνάμειον της εργασίας και του κεφαλαίου, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση είναι η καπιταλιστική ολοκλήρωση όπως εμφανίζεται σήμερα. Και στην Ελλάδα συγκεκριμένα για να περάσει η παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιούνται δύο υπερόπλα. Το υπερόπλο του νομίσματος και το υπερόπλο του χρέους, του εξωτερικού δημόσιου χρέους. Και έχει σημασία το εξωτερικό, γιατί ήταν εσωτερικό το χρέος και με το ευρώ το κάνανε εξωτερικό. Δηλαδή το χρέος σε δραχμές το κάνανε χρέος σε συνάλλαγμα, σε ευρώ δηλαδή. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να κόψουμε ευρώ. Και οδήγησαν τη χώρα, επειδή μετέτρεψαν το χρέος σε συνάλλαγμα, σε κατάσταση χρεοκοπίας. Και να συνδέσω με αυτά που είπα και πριν, σε κάποιο σημείο προηγούμενης τοποθέτησής μου, ότι για να ταρακουνηθεί ο καπιταλισμός σήμερα,
όπως αυτός πάει να ολοκληρωθεί με την παγκοσμιοποίηση, είναι να χτυπήσουμε, να αφοπλίσουμε τον εχθρό από τα δύο όπλα που χρησιμοποιεί. Από το νόμισμα δηλαδή και από το χρέος. Ναι. Άρα η τακτική μας πρέπει να είναι αυτή. Εθνικό νόμισμα και διαγραφή του χρέους. Αυτά είναι τα κύρια που βάζει ο Νίκος στο βιβλίο του και συνδέονται με όλα τα άλλα τα φαινόμενα. Δηλαδή αυτά είναι τα δύο βασικά όπλα που χρησιμοποιεί και από εκεί και πέρα. Τα γεωπολιτικά, για να περάσουν τα γεωπολιτικά θέματα, για να περάσουν το θέμα του επικισμού της Ελλάδας, γιατί δεν πρόκειται για μεταναστευτικό, πρόκειται για επικισμό της χώρας. Τα θέματα γύρω από τις σχέσεις εργασίας. Όλα τα άλλα είναι πλευρές της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης, αλλά τα κύρια όπλα που την περνάνε αυτή την παγκοσμιοποίηση στη χώρα είναι αυτά. Μάλιστα. Αυτά είναι ο λίγης και το δουλειό. Το οποίο ήμασταν και οι δύο, είμαστε και οι τρεις παρόντες. Ρούντι, προς το τέλος, να επανέλθουμε λίγο πάλι στα δικά μας και να ρωτήσω εγώ, πέραν των διεργασιών που γίνονται και ενδεχομένως θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις και ενδεχομένως και αποχωρήσεις κάποιων συνιστοσών σε μεγάλο εξωκοινοβουλευτικό κόμμα της αριστεράς, προερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, πέραν από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, πού βαδίζει η αριστερά? Και μιλάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος την αριστερά την έχει ζήσει και από μέσα, την έχει μελετήσει, την έχει κριτικάρει, έχει πάρει, έχει δώσει και τώρα βλέπει μια αριστερά, την αριστερά αυτή που είχε στο μυαλό του να είναι μια φενάκι, να μην υφίσταται στην πραγματικότητα. Τι ακριβώς περιμένει έτσι μια... Καταρχάς βέβαια το ερώτημα είναι για ποια αριστερά μιλάς, Περικλή, ποια αριστερά, ας πούμε. Μπας περιπτώσει, ποιο είναι το μέλλον? Όχι πώς ενδιαφέρει τον κόσμο άμεσα, αλλά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να μάθουν και ρωτάνε. Τι γίνεται, το κουκουέ, τι γίνονται οι υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις, τι ακριβώς κάνουν και τι ακριβώς επιδιώκουν με αυτές τις στρατηγικές που έχουν εφαρμόσει? Δεν θα είμαι ευχάριστος. Ούτε θα χαϊδέψω αυτιά. Δεν θα το ήθελα και εγώ να είσαι ευχάριστος. Λέω, έχω την άποψη και έχω καταλήξει πια σε αυτή την άποψη ότι η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της, όλες μα όλες τις εκδοχές της, δεν μπορεί να αυτοϊαθεί. Λέστε. Δηλαδή, αν δεν κοιτάξει να υπερβεί τον ίδιο τον εαυτό της. Και να θυμηθεί και το παρελθόν της, να πω εγώ. Βεβαίως. Γιατί ήρθαν τα πάνω κάτω και πρέπει να δούμε και κάποια ιστορικά ζητήματα της ιστορίας της δικής μας, της ελληνικής, με ποιο τρόπο, ας πούμε, συμπεριφέρθηκε η αριστερά, ας πούμε, στο Μακεδονικό. Είναι τεράστιο το θέμα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο η ελληνική αριστερά. Είναι και η αριστερά της Ιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας, τη στάση κρατήσαν απέναντι σε αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο... Της Ουγγαρίας. Ναι, θέλω να πω, δεν είναι μόνο... τι κάναμε και δεν φτάνει δηλαδή να αναφέρεσαι στο ότι ήμασταν η κύρια δύναμη που πάλεψε, που έκανε, που φυλακίστηκε, εξορίστηκε αυτά και τα λοιπά. Υπάρχουν και οι πολιτικές θέσεις που κόστησαν και κόστησαν και πώς το λένε, πλήρωσε βαρύ τίμημα και ο αριστερός κόσμος και το λαϊκό κίνημα και η χώρα, και από αυτή την άποψη δηλαδή πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα και με ένα διαφορετικό τρόπο. Και άρα ένα κριτήριο που εγώ βάζω σήμερα, γιατί έχουν αλλάξει όλα, δεν υπάρχει ούτε ένα σοσιαλισμός κάπου στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε και να πούμε αγωνιζόμαστε και είμαστε πολίτες αυτού του σοσιαλισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή μια Σοβιετία που μπορεί να ήταν η πατρίδα των προλεταρίων. Τι νόμιζαν οι προλετάροι τότε για αυτή την πατρίδα δηλαδή. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν και προλετάροι, υπάρχουν πρεκάροι. Είναι πιο κοινικός ο κόσμος στον οποίο βρισκόμαστε. Πρέπει να μπει ένα πρώτο κριτήριο που πρέπει να είναι η αγάπη του τόπου και τη συνοχή της κοινωνίας μας. Και αυτό το πράγμα δηλαδή δίνει ένα μέτρο σε τι μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς, σε τι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Και αυτό πρέπει, πώς το λένε, να βγουν όλα τα στερεότυπα που υπάρχουν στο μυαλό των αριστερών
και γιατί ταξικοί πάλι πώς τη βλέπουν, σαν να είναι δύο παρατάξεις που παλεύουν, και ενώ δεν είναι έτσι η πραγματικότητα της κοινωνίας, και για το διεθνισμό και πώς το νομίζουν, και το πώς θεωρούν το κόμμα και τι αντιλήψεις έχουν πάνω στο κόμμα, και το ρόλο της καθοδήγησης και πώς την εννοούν την καθοδήγηση, και τους μηχανισμούς και τους φραξιονισμούς, και το να τρώγεται ο ένας με τον άλλον. Αλλά οι πιο πολύ τραυματισμένοι βγαίνουν οι αριστεροί από τον ίδιο το χώρο τους, παρά από τα τραύματα που τους έδωσε ο αντίπαλος. Ας πούμε, είναι 50 χρόνια και παραπάνω τέτοιες ιστορίες, ίσως και παραπάνω δηλαδή. Και από αυτή την άποψη θέλει ένα πρόταγμα, να το πω έτσι, πιο, η λέξη που αξενίσει, πιο ελευθεριακό, δηλαδή το ναι, όχι, γιατί καθόλου δεν ξενίζει. Να είναι, καθόλου δεν ξενίζει. Να είναι, πώς το λένε, μεγάλο, το στοιχείο της ανάληψης ευθύνης και της πρωτοβουλίας να είναι και αυτό μεγάλο στα πράγματα αυτά, και βεβαίως, πώς το λένε, να νιώθεις ότι είσαι, δεν είσαι πολύ πιο μπροστά από τον άλλο κόσμο δηλαδή. Αυτό το, οι μερικοί αριστεροί είναι βαθμολογητές των άλλων δηλαδή, δεν κάνουν τίποτα και βαθμολογούν τους άλλους δηλαδή. Θα πει κάποιος, ας πούμε, εσύ είπες για ένα κόμμα της εξωτερικής αριστεράς, εγώ θα πω κάτι άλλο. Υπάρχουν ηγεσίες και άνθρωποι οι οποίοι η κοινωνία δεν τους ξέρει, αλλά αυτοί έχουν καρέκλες κεντρικών επιτροπών ή γραμματείων σε διάφορες οργανώσεις. Που μπορεί να μην έχουν κάνει τίποτα ουσιαστικό. Και όταν θα τους πεις ότι ξέρεις κάτι, έχει γράψει ένας David Harvey κάποια βιβλία, θα σου πούνε, θα τον βαθμολογήσω εγώ τον David. Ναι, ναι, ναι. Ποιος τι είναι αυτό το πράγμα. Ποιος είναι ο David Harvey. Ναι, τι, και ποιος είναι ο Μπακούνιν τελικά, τέτοιους, και ο Κροπότκιν. Και ποιες, και πόσους, ναι, τέτοιους γνωρίσαμε τόσα χρόνια που μετά πήγαν σπίτι τους, δεν έκαναν τίποτα, σπάσανε αυτά και τα λοιπά. Λέει τέτοιες μαλακίες, λέει, που φτάνει σε ένα σημείο και λες, εγώ αυτό δεν το ανέχω μάλλον. Δηλαδή εγώ αυτή την κατάσταση, την ενδογαμική που υπάρχει μέσα στους κόλπους της αριστεράς, και αυτό το τρόπο με τον οποίο οργανώνεται, συγκεντρώνεται, δεν έχει καμία έκπληξη. Είναι όλα πολύ, πολύ, πώς το λέει, σημαδεμένα, τα ξέρει, ξέρεις και πώς θα σκεφτούν και τι θα κάνουν. Θα είναι συγκέντρωση και πορεία, θα είναι ψηφοδέλτιο για να καταγραφούμε, θα είναι, θα έρθω για να διαφωνήσω και όχι για να δω που μπορώ να συμφωνήσω, θα τρώγονται ένα μεταξύ τους για διάφορα πράγματα, και μπαίνει, ας πούμε, μέσα στα site όλων των αριστερών δυνάμεων αυτές τις μέρες, δεν βλέπεις παραελάχιστα πράγματα για τα κίτρινα αγκυλέκα. Δεν βλέπεις τίποτα για το θέμα της Μακεδονίας. Μόνο να βρίζουν και αυτοί τον εθνικισμό του ελληνικού λαού δηλαδή. Βλέπεις μερικά πράγματα που είναι, πώς το λέει, συμπληρωματικά της ριζικής κατάστασης. Ουρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι δηλαδή. Βάζοντας λίγο πιο επαναστατικά λόγια κτλ. Εγώ προσωπικά αυτό δεν τον μπορώ. Και από την άλλη, ας πούμε, το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα, πώς θα το πω, τσακινησίας. Δηλαδή έχει μια πρόταση που να λέει κάτι πέρα από τον κόσμο τον οργανωμένο το δικό του. Μια πρόταση σοβαρή που να μην είναι για η λαϊκή εξουσία και η λαϊκή οικονομία στο σοσιαλισμό. Για τώρα μιλάμε. Τι θα γίνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δυνατότητες έχει, δυνάμεις έχει, θα μπορούσε να κάνει. Δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστιέται να βγάζει πορίσματα την ιστορία του ΚΚΕ και τα 100 χρόνια. Εντάξει. Εγώ δεν πιστεύω στα κόμματα των 100, 200, 300, 400, 500 χρόνων. Δηλαδή, πώς το λένε, πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα λίγο πιο εύκολα και πιο πρακτικά. Δηλαδή. Όχι μόνο στα κόμματα, και στις θεωρίες. Βεβαίως. Και γυρνάνε όλοι αυτοί. Συγγνώμη, Μπεργκλή. Ναι. Και γυρνάνε όλοι αυτοί που δεν λένε τίποτα για αυτό που είπες, Ρούντι, περί Μακεδονίας, περί Κατσίφα, περί Αλβανίας, περί. Και κατηγορούν και τον κόσμο, δημιουργώντας τεράστια σύγχυση για το τι συμβαίνει. Και κοινωνικός αυτοματισμός, δυστυχώς. Και κοινωνικός αυτοματισμός, δυστυχώς. Γυρνάνε στον κόσμο και τον κατηγορούν για ραγιαδισμό. Η θεωρητική του ραγιαδισμού, γιατί αυτό είναι ο ραγιαδισμός. Αυτό που κάνουν αυτοί είναι ο ραγιαδισμός. Κατηγορούν τους άλλους για ραγιαδισμό. Θα το ελαφρύνω λιγάκι προς το τέλος, μια φτάνουμε στο τέλος. Είχα σκεφτεί από μόνος μου και το έβγαλα σαν ανέκδοτο πόσοι αριστεριστές στην πραγματικότητα, παιδική ασθένεια, χρειάζονται για να βιδώσουν μια λάμπα. Τους έβγαλα 14. Γιατί οι δύο θα κάνουν αμέσως ένσταση από τη διαδικασία. Οι τέσσερις θα κάνουν αμέσως φράξια. Οι δύο θα αρχίσουν να κατηγορούν τους φασίστες κτλ. Στο τέλος θα μείνει ένας ο οποίος δεν ξέρει κιόλας. Και οι υπόλοιποι θα προσπαθούν να γυρίσουν στο δωμάτιο. Και επίσης, σήμερα όπως έβγαινα από το μετρό, πήγα κάτι πολύ σπαθητικά παιδάκια, πάρα πολύ νεαρά, μου έκανε εντύπωση. Τα οποία ζητάγανε οικονομική ενίσχυση για το ΚΚΕ και τους είπα, θέλω να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Μου λέει τι. Καταρχάς, το ξέρετε τι σημαίνει λικβιδαρισμός.
Λένε, κάπου το έχουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Δεν είναι λιμπεριαλισμός. Είναι η τακτική, του εγκαταλείπω την επαναστατική τακτική και στρέφουμε πλέον στα μέσα τα οποία μου δίνει το αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα. Κάτι τέτοιο δεν κάνει το κουκουέ. Δηλαδή, πού είναι η επαναστατική τακτική. Με κοιτάγανε. Δεύτερον, λέω, ξέρετε μήπως ποιος είπε το πάτρια ομορήρ, που σημαίνει πατρίδα ή θάνατος. Λέει κάποιος, δεν είπε εθνικιστής, κάπως δεν το είπε. Όχι, ρε παιδιά, το είπε ο Τσε Γκεβάρα. Και τρίτον, τους λέω, εγώ αν σας δώσω, αν πάρω ένα κουπόνι, αυτό θα κάνει τις συνθήκες για το σοσιαλισμό πιο όριμες. Φυσικά τα παιδάκια δεν ξέρω, μάλλον τα έμπνεξα. Είχα όρεξη για πλάκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι και αυτά τα μηνύματα έχουμε και από παντού, το ότι αριστερά, δεξιά, το έχουμε ξαναπεί, είναι έννοιες οι οποίες μας έρχονται από την Γαλλική Επανάσταση. Ήταν η σύνθεση της Βουλής, δηλαδή κάποια στιγμή. Είναι αυτό που είπες, ότι δεν παράγεται τίποτα καινούριο. Έχει να παραχθεί πολιτική πόσα χρόνια. Έχουμε μείνει ακριβώς στις επαιτειακές εκδηλώσεις και τι ωραία που τα είπε ο Μάρξ. Ναι, όλοι τον έχουμε διαβάσει. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αναλύσει τον καπιταλισμό. Αφιβάλλω αν είναι ικανό για να αναλύσει την παγκοσμιοποίηση όμως ο Μάρξ. Που την είχε προβλέψει και αυτήν μέσω της μετανάστευσης, αλλά με τις συνθήκες τις σημερινές, δηλαδή τις υλικές συνθήκες σημερινές, για να μιλήσουμε και στην γλώσσα του, δεν τις είχε αναλύσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλυτος, ο πανδαμάτων χρόνος. Ρούντι, τι θα μας πεις έτσι, έτσι προς το τέλος. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για το βήμα αυτό. Χρειάζεται να έχουμε υπομονή, γερό στο μάχη και θέλει και λίγο ειρωνία από την πλευρά μας, γιατί ο τυφλοπόντικας σκάβει ακόμα και θα προχωρήσει η ιστορία, δεν θα σταματήσει όπως νομίζουν. Δηλαδή εγώ έχω μία αισιοδοξία που στηρίζεται, πώς να το πω, στο ότι κουνιέται το πράγμα, δεν μένει έτσι όπως το θέλουν. Πάνω. Να πούμε ότι ο Ρούντι μαζί με τον Γιώργο τον Καραμπελιά από το Άρδιν κάνουν διάφορες συζητήσεις, ομιλίες και συζητήσεις στον Ιαννό κυρίως. Έγινε η πρώτη, οι επόμενες είναι. Γίνονται μία κάθε μήνα. Μία κάθε μήνα. Και είναι για διάφορα θέματα γύρω από την Ευρώπη. Κυρίως για θέματα γύρω από την Ευρώπη. Είναι και οι τοποθετήσεις του Γιώργου Καραμπελιά και του Ρούντι του Ρινάλντι, αλλά και συζήτηση ανοιχτή. Εγώ τουλάχιστον την προηγούμενη φορά την είχα βρει πάρα πολύ καλή. Αντρέα, θες να προσθέσεις κάτι? Όχι, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω στην επόμενη συνάντησή μας να μιλάμε και για γεγονότα και για, ναι. Και για εγώ, και για ελληνικά γυλαίκα. Εγώ να σας ευχαριστήσω και τους δύο και εννοείται, Ρούντι, ότι όπως το είχα υποσχεθεί δεν ήταν η τελευταία φορά που θα ερχόσουν και φυσικά θα ξανάρθεις, δεν το συζητάμε, και εσύ Αντρέα φυσικά όταν ξανάρθεις στην Αθήνα θα έρθεις στην εκπομπή. Μία ακόμα εκπομπή στη σπηλιά του Πλάτωνα έλαβε τέλος. Καλτάτε γερά, αδερφιά.